Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να ξημέρωσε καλά το απόψινό αυτό 24ωρο που θα διανύσουμε. Τις δύο πρώτες ώρες θα τους περάσουμε μαζί από τώρα μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Να δούμε αναλυτικά τι συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά τι συμβαίνει και στον κόσμο. Θα δούμε τι συμβαίνει στη Γερμανία, στη Ρωσία, στην Τουρκία, αλλά και στην Ελλάδα, καθώς το χθεσινό Euro Working Group. Τι ζήτησαν από τους δικούς μας? Ζήτησαν να υπογράψουν ότι δεν θα το ξανακάνουν. Πώς κάναμε στο σχολείο παλιά, που καθόμαστε και γράφαμε «Δεν θα το ξανακάνω, δεν θα το ξανακάνω 100 φορές». Έτσι λοιπόν ζητήσανε προκειμένου να ξεπαγώσουν τη ρύθμιση του δημοσίου χρέους. Ζήτησαν από την ελληνική κυβέρνηση να δεσμευτεί εγγράφως ότι όχι μόνο δεν θα το ξανακάνει, αλλά ενδεχομένως, αν υπάρξει κενό δημοσιονομικό την επόμενη χρονιά, να τα πάρουν πάλι πίσω τα βοηθήματα από τους συνταξιούχους, έτσι ώστε να καλύψουν τις τρύπες. Θα τα δούμε μαζί αναλυτικά. Μεσολάβησε ένα πλάνο στην καλημέρα μας αυτή. Είδαμε λίγο Ανατολή, ή τι ήταν αυτά τα ένα. Βλέπουμε το πρωινό στο Βερολίνο. Το πρωινό στο Βερολίνο που εξακολουθεί να είναι παγωμένο μετά την χθεσινή πολύ νεκρή επίθεση, με το δράστη να παραμένει ασύλληπτος και τη γερμανική κυβέρνηση να έχει υποπέσει σε ένα τρομερό λάθος, να έχει συλλάβει έναν άλλον άνθρωπο, έναν άσχετο άνθρωπο, όλα δείχνουν ότι είναι αθώος μάλιστα, και να έχει κάνει δηλώσεις ακόμη και η Μέρκελ για τη σύλληψη αυτή. Φανταστείτε να γινόταν κάτι τέτοιο στη δική μας τη χώρα. Έχουμε μπει επίσημα σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο χειμώνα. Είναι το χειμερινό ηλιοστάσιο, 21 Δεκεμβρίου. Καλό χειμώνα να έχουμε και πάμε να δούμε την ειδησιογραφία αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε με ένα άλλο θέμα, εντελώς καινούργιο, που μας έρχεται από το Μεξικό. Είναι η Μαρία Τσιλνίκου στην αίθουσα ειδήσεων για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τι συνέβη στο Μεξικό, Μαρία, και είχαμε τόσους νεκρούς πάλι εκεί και τόσους τραυματίες? Μία ημέρα χαράς Πόπη στην πόλη του Τελπέ κατέληξε σε θρήνο. Πώς συνέβη αυτό? Στα πλάνα βλέπουμε πολύχρωμα πυροτεχνήματα να εκρήγνεται προς όλες τις κατευθύνσεις σε αγορά πυροτεχνημάτων στη συγκεκριμένη πόλη. Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού κάλυψε την αγορά. Οι άνθρωποι πανικόβλητοι, Πόπη, και κάποιοι τρομαγμένοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν, κάποιοι να σωθούν, άλλοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν τον διπλανό τους, ο οποίος είχε τραυματιστεί. Κάποιοι δεν τα κατάφεραν, με αποτέλεσμα 29 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 70 να είναι οι τραυματίες. Τα συνεργεία έρευνας βρίσκονται στην περιοχή, συνεχίζουν να ερευνούν την περιοχή. Προφανώς ο αριθμός των νεκρών ίσως και να αλλάξει μέσα στη μέρα. Είναι συγκλονιστική. Δεν ξεχνάμε ότι είναι εργοστάσιο πυροτεχνημάτων, οπότε αγορά πυροτεχνημάτων, οπότε γίνεται χαμός πραγματικά από τις εκρήξεις. Επίτρεψέ μου να σου πω σε αυτό το σημείο ότι στη συγκεκριμένη αγορά, που θεωρείται μία από τις ασφαλέστερες αγορές πυροτεχνημάτων, είχαμε δει κάτι ανάλογο το Σεπτέμβριο του 2005, ενώ σύμφωνα με τα διεθνή μέσα είναι η τρίτη φορά μέσα σε μία δεκαετία που γίνονται τόσο μεγάλες εκρήξεις πυροτεχνημάτων στην αναφερόμενη αγορά, Πόπη. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο Μεξικό, πάμε να δούμε πώς συνετρίβει λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του και μάλιστα μπροστά στον φακό της κάμερας, μπροστά στην κάμερα, ένα αεροσκάφος. Πού, Μαρία, έγινε αυτό? Στην Μποκοτά. Μόλις 3 λεπτά μετά την απογείωσή του, ένα Boeing 727. Ακριβώς, είναι το αεροσκάφος που μέσα στον κόκκινο κύκλο συνετρίβει στην Κολομβία. Δεν σηκώθηκε ποτέ πάντως. Δεν κατάφερε να σηκωθεί ελάχιστα εκατοστά Πόπη από το έδαφος, αν παρατηρήσουμε καλά το βίντεο. Έπεσε ακριβώς αμέσως μετά την απογείωσή του από το Πέρτο Καρένιο. Είναι συγκλονιστικά τα πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Αν δείχνουν το αεροσκάφος να χτυπά. Από πολλές διαφορετικές λήψεις, Μαρία, η σκηνή. Εδώ δηλαδή το βλέπουμε την ώρα που είναι στο διάδρομο και ετοιμάζεται να απογειωθεί, σωστά, ακριβώς, τα φώτα. Ακριβώς. Προσπαθεί. Έχει ανέβει μόλις λίγα εκατοστά από το έδαφος και καταλήγει, Πόπη, στο τέλος του διαδρόμου πάνω στον φράχτη. Βλέπουμε τους ανθρώπους. Από αυτή τη λήψη που είδαμε, φαίνεται ξεκάθαρο ότι είχε απογειωθεί το αεροσκάφος από την προηγούμενη. Σηκώθηκε δηλαδή αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος. Γιατί εδώ το βλέπουμε αφού έχει ξανακαθίσει πια. Ναι.
Σε ένα άλλο βίντεο, Πόπη, βλέπουμε τους ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι, διότι δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Έχουν ακούσει έναν ήχο που τους θύμισε έκρηξη. Είδαν να βγαίνουν αμέσως φωτιές μέσα από το αεροσκάφος. Κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν μέσα στο αεροδρόμιο, έτρεξαν να βοηθήσουν τους 6 επιβαίνοντες. Ένας άνθρωπος κατάφερε να βγει ζωντανός, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ οι άλλοι 5 τελικά πέθαναν ακαριαία, Πόπη. Τραγικό, πραγματικά τραγικό. Τραγική είδηση που μας ήρθε, επαναλαμβάνω, πριν από λίγο. Πάμε τώρα στην άλλη τη μεγάλη ιστορία, να δούμε με τη Μαρία Δαναξά, η οποία βρίσκεται στο Βερολίνο και θα τη δούμε αμέσως τώρα στη σύνδεσή μας. Είχαμε ανάληψη της ευθύνης και ήταν ο Άισις που ανέλαβε την ευθύνη, η Μαρία. Καλημέρα, Πόπη, από το Βερολίνο. Ναι, να πούμε ότι το Ισλαμικό κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση, χωρίς όμως να δώσει περισσότερα στοιχεία για τον υπεύθυνο ή τους υπεύθυνους του τρομοκρατικού μακελιού. Αίσθηση να σου πω ότι αλλά και τρόμο προκαλεί εδώ στη Γερμανία η παραδοχή των γερμανικών αρχών ότι έπιασαν λάθος άνθρωπο και ότι ο δράστης που οπλοφορεί κυκλοφορεί ελεύθερος και μπορεί ανά πάσα στιγμή να χτυπήσει. Τώρα η αστυνομία του Βερολίνου έδωσε χθες ένα νούμερο που μπορούν οι πολίτες να αναφέρουν κάθε ύποπτη κίνηση και την ίδια ώρα οι αρχές έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό, αλλά με ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς δεν γνωρίζουν τίποτα για τον δράστη ή τους δράστες που ενδεχομένως, όπως είπαμε και προηγουμένως, να ετοιμάζουν και άλλα χτυπήματα. Τώρα, ο οδηγός του φορτηγού φέρεται να πάλεψε πολύ πριν τον σκοτώσουν, φέρει τραύματα από μαχαίρι και όπως είπε ο ξαδερφός του στους δημοσιογράφους, τον σκότωσαν με μία σφαίρα στο κεφάλι. Και θεωρεί ότι θα πρέπει να ήταν περισσότεροι από ένα συνδράστες, γιατί το θύμα ήταν υπέρβαρο και ήταν πολύ δύσκολο να το εξουδετερώσει μόνο ένα άτομο, Πόπη. Θυμίζουμε ότι όλα δείχνουν, οι αρχές έχουν ανακοινώσει μάλιστα, ότι έπεσε θύμα πειρατείας ο οδηγός της Νταλίκας αυτού του βαρύ οχήματος. Τον σταμάτησαν στο δρόμο, ο δράστης ή οι δράστες, δεν αποκλείουν να είναι και περισσότεροι από ένας οι αρχές, και ο ίδιος, όπως μας περιέγραψες, πάλεψε προκειμένου να γλιτώσει, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Είσαι στην αγορά, στη χριστουγεννιάτικη αγορά, όπως σημειώθηκε χθες το μακελιό, Μαρία, σωστά? Σήμερα τι συμβαίνει εκεί? Σωστά. Λοιπόν, Πόπη, και σήμερα η ατμόσφαιρα είναι βαριά και πένθυμη εδώ. Η χριστουγεννιάτικη αγορά, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Έχει νεκρώσει μετά το τρομοκρατικό χτύπημα. Έπαψε να λειτουργεί και κανένας δεν ξέρει αν για φέτος θα ξανανοίξει. Τα περίπτερα είναι όλα κλειστά. Απ' έξω και σήμερα υπάρχουν ένστολοι με το χέρι στη σκανδάλη που περιφρουρούν τον τόπο του τρομοκρατικού μακελιού. Θα πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται η χριστουγεννιάτικη αγορά στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της γερμανικής πρωτεύουσας. Ο δράστης ή οι δράστες δηλαδή ήξεραν πάρα πολύ καλά που ήρθαν να χτυπήσουν. Κόσμος εξακολουθεί να έρχεται και σήμερα εδώ. Είναι 8 το πρωί για να αφήσει λίγα λουλούδια ή να ανάψει ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων. Ήρθε εδώ και η Άγγελα Μέρκελ χθες το απόγευμα, ντυμένη στα μαύρα. Κατέθεσε λευκά τριαντάφυλλα. Και αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία που βρίσκεται εδώ λειτουργία στην μνήμη των θυμάτων, Πόπη. Βλέπουμε, Μαρία, εμείς την εικόνα της Άγγελας Μέρκελ να επισκέπτεται το σημείο στο οποίο σημειώθηκε το μακελιό στο Βερολίνο προχθές το βράδυ, το σημείο στο οποίο βρίσκεσαι κι εσύ σήμερα. Εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένη η περιοχή αυτή, Μαρία. Έτσι, γιατί δεν θυμάμαι να το άκουσα να το λέμε. Ναι, παραμένει αποκλεισμένη η περιοχή. Τα εορταστικά περίπτερα δεν αναμένεται να ανοίξουν, από ό,τι μου έλεγαν προηγουμένως εδώ οι αστυνομικοί, ούτε και σήμερα. Κανένας δεν ξέρει πότε θα ξανανοίξει αυτή η χριστουγεννιάτικη αγορά, η οποία είναι η παλαιότερη, από ό,τι μου είπαν, της Γερμανίας. Τώρα να σου πω επίσης ότι στη μνήμη των θυμάτων θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλα τα γήπεδα της Bundesliga, ενώ οι παίκτες θα φορούν μαύρο περιβραχιόνιο σε ένδειξη πένθους. Αλλά και η πύλη του Βραντεβούργου θα φωταγωγηθεί στα χρώματα της Γερμανίας απόψε. Ή μάλλον αυτό ήταν εχθές, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό έγινε ως φόρος τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους στο τρομοκρατικό χτύπημα. Μάλιστα. Μαρία μένει στο Βερολίνο, μένει στο σημείο που σημειώθηκε το μακελιό και θα μας δώσει και άλλο ρεπορτάζ σε λίγο. Πάω όμως λίγο μέχρι τη Μαρία Τσιλινίκου αυτή τη φορά στην αίθουσα ειδήσεων να μας δώσει τι λένε τα τηλεγραφήματα, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έρχεται, πόσο κοντά στο να βρουν το δράστη βρίσκονται οι αρχές της Γερμανίας.
Όπως είπε Μαρία. Και η Μαρία Δανάξα και ακούσαμε πριν λίγο Πόπη, ο Δράσης αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος και μάλιστα οπλοφορεί σύμφωνα με τα διεθνή μέσα. Τις τελευταίες πληροφορίες δηλαδή που έχουμε. Πρόκειται για στρατιώτη του Ισλαμικού κράτους σύμφωνα με ανακοίνωση που κυκλοφόρησε εχθές το βράδυ. Οι συγκεκριμένοι οι τζιχαντιστές Πόπη, οι οποίοι είναι αγαπημένοι του στόχου, έχουν σαν αγαπημένο στόχο τις πολυσύχναστες περιοχές και ειδικά τις χριστουγεννιάτικες αγορές, έχουν δώσει συγκεκριμένες συμβουλές για την επίθεση με φορτηγό εναντίον του μαλακού στόχου, όπως έλεγαν τον περασμένο Νοέμβριο. Λένε μάλιστα στους νέους τζιχαντιστές ότι το φορτηγό πρέπει να είναι πιο βαρύ και πιο ψηλό, ώστε να επιταχύνει γρήγορα, να ξεπεράσει πεζοδρόμια και δοφράγματα και να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα. Λοιπόν, το την ίδια ώρα. Τώρα ότι ένα βαρύ φορτηγό, όπως περιγράφεται, ένα βαρύ φορτηγό όπως το είδαμε στις οθόνες μας όλοι, κυκλοφορούσε μέσα στο κέντρο του Βερολίνου. Δεν έκανε καμία εντύπωση σε κανέναν από τους αστυνομικούς που φυλάνε το κεντρικό αυτό σημείο του Βερολίνου. Δηλαδή, Μαρία, βλέπαμε μία νταλίκα μέσα στους δρόμους του Βερολίνου. Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται. Δεν το είδαμε και στη Νίκαια, Πόπη. Ακριβώς το ίδιο σκηνικό δεν είχε γίνει και στη Νίκαια με τον τζιχαντιστή ο οποίος σκότωσε τόσους ανθρώπους? Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί. Απλά αυτό το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί οι αρχές δεν έκαναν τους απαραίτητους ελέγχους και ειδικά στη χριστουγεννιάτικη αγορά, όταν μάλιστα η Europol είχε προειδοποιήσει ότι περιμένουν χτύπημα τρομοκρατών μέσα στα Χριστούγεννα. Λοιπόν, δηλώσεις αυτοκτών μαρτύρων, πραγματικά συγκλονιστικές, να τις δούμε. Wir hatten hier in der Anfangsphase viele Leute, die laut um Hilfe gerufen haben, viele Verletzte, teilweise auch sehr schwer Verletzte, dass die gar nicht mehr ansprechbar waren. Everyone was shocked. I saw one girl shouting her mommy, you know, just find her mom, and they were cuddling, you know. It was just a chaotic scene. Naja, man weiß nicht mehr, ob man sich sicher fühlen soll in Berlin und ob es einen Grund gibt, sich noch sicher zu fühlen. Und pero gracias a Dios que no era domingo, el domingo y el sábado está más lleno. Λοιπόν, πάω ξανά στην Μαρία Δέναξα. Να σε ρωτήσω, Μαρία, αν τα φορτηγά καταρχάς επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέσα στο... Έχει πέσει, Μαρία, εντάξει. Ωραία, θα γυρίσουμε ξανά σε λίγο στην Μαρία Δέναξα. Ξανά στη Μαρία Τσιλινίκου. Έχουμε και πολλές Μαρίες τώρα εδώ. Λοιπόν, ο συναγερμός δεν αφορά μόνο το Βερολίνο, ωστόσο, Μαρία, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Όλες οι πόλεις έχουν λάβει έκτακτα μέτρα ασφαλείας για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Αυστηρά είναι τα μέτρα ασφαλείας τα οποία έχουν ληφθεί σε Ιταλία, Γαλλία επίσης, Μεγάλη Βρετανία, καθώς θέλω να σου θυμίσω ότι πριν μερικές μέρες υπήρξε η πληροφορία ότι αναμένεται τρομοκρατικό χτύπημα στο Λονδίνο. Γι' αυτό και έχουν πάρει τα μέτρα τους στις χριστουγεννιάτικες αγορές και στα μέρη τα οποία είναι ιδιαίτερα πολυσύχναστα. Υπάρχει ένας σφιχτός αστυνομικός κλοιός, αν θα μπορούσαμε να πούμε αυτή την έκφραση, ενώ οι τζιχαντιστές είχαν προειδοποιήσει και για χτύπημα στην Ιταλία και στο Βατικανό. Πόπι, όπως καταλαβαίνεις, όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούν να λάβουν τις καταλληλότερες αποφάσεις και σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της Europol είναι έτοιμοι και καλύτερα προετοιμασμένοι αυτή τη φορά για ένα πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα μέσα στις γιορτές. Η Θεοδόρα Θεοδωρουλάκη θα μας πει τι μέτρα έχουν ληφθεί στην Αθήνα, διότι χθες ακούσαμε και από τον Γιάννη Αμανατίδη με τον οποίο μιλήσαμε ότι και στην δική μας χώρα λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας έτσι ώστε να προστατευτούν σημεία που μπορεί να θεωρηθούν στόχοι. Μαρία Δανάξα, να έρθω ξανά σε σένα. Και με το Παρίσι έχεις επαφή, στο Παρίσι εξάλλου είναι και η μόνιμη κατοικία σου. Βλέπεις να έχουν αυξηθεί εμφανώς τα μέτρα ασφαλείας? Ναι, Ποπή, να σου πω ότι και στη Γαλλία η γαλλική κυβέρνηση ανησυχεί για νέες τρομοκρατικές επιθέσεις, με τον Υπουργό Εσωτερικών να δηλώνει ότι ενισχύεται κι άλλο η ασφάλεια στους δημόσιους χώρους, ενώ ο Φρανσουά Ολάντ δήλωσε ότι η Γαλλία πενθεί μαζί με τη Γερμανία σε νέες δηλώσεις που έκανε και είπε ότι η Γαλλία... Δεν ξέρω αν με ακούς, Πόπη. Σ' ακούμε, Μαρία. Ναι, ναι. Και είπε ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει υψηλό επίπεδο τρομοκρατικής απειλής και τα μέτρα που έχουν ληφθεί ανταποκρίνονται στην εξαιρετικά υψηλή επιφυλακή. Τώρα θα πρέπει να πούμε, Πόπη, ότι η επανεξέταση των μέτρων ασφαλείας εξετάζει και ο Δήμαρχος του Λονδίνου, αλλά και οι βελγικές αρχές. Μάλιστα, Μαρία. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο με τη Μαρία Δανάξα από το Βερολίνο, στο οποίο βρίσκεται. Επαναλαμβάνουμε, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις, μας ενημερώνει. Πάμε λίγο και στο άλλο μεγάλο θέμα τώρα, να δούμε τι συμβαίνει μεταξύ στις σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας και τι κάνουν οι χώρες που χθες είχαν μάλιστα και μία συνάντηση και με το Ιράν. Για να δούμε τον Δημήτρη Λιάτσο από την πρωτεύουσα της Ρωσίας.
Η κηδεία του πρέσβη πότε είναι? Μάλλον είναι αύριο. Σήμερα είναι απότιση φόρου τιμής στον πρέσβη. Γιατί από ό,τι είδα μια είδηση πριν από λίγο, πριν βγούμε εδώ τώρα να τα πούμε, αύριο ήταν η μεγάλη ετήσια συνέντευξη τύπου που δίνει ο Βλαδίμιρ Πούτιν κάθε χρόνο σε εμάς τους δημοσιογράφους, και από ό,τι είδα μια έκτακτη είδηση, λόγω της κηδείας του πρέσβη αναβάλλεται για την μεθεπόμενη μέρα, δηλαδή για την Παρασκευή, η μεγάλη συνέντευξη τύπου του Προέδρου. Άρα θα έχουμε σήμερα την απότιση φόρου τιμής, μάλλον σε κάποια αίθουσα από τις επίσημες αίθουσες του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. Θα επισκεφθούν την σωρό εκατοντάδες άνθρωποι, ίσως και χιλιάδες άνθρωποι και στελέχοι, προφανώς και ο πρόεδρος της Ρωσίας, και αύριο θα είναι η ταφή, γι' αυτό μάλλον αναβάλλεται αυτή η μεγάλη συνέντευξη τύπου. Οι Ρώσοι πήγαν στην Τουρκία προκειμένου να πάρουν μέρος στις έρευνες. Ναι, χθες το βράδυ ήθελα να συμπληρώσω ότι σε ένδειξη συμπαράστασης ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Τσαβούσογλου, που βρίσκεται εδώ στη Μόσχα, μαζί με τον Σεργέη Λαυρόφ πήγανε με το ίδιο αυτοκίνητο για να παραλάβουν τη σωρό στο αεροδρόμιο που έφτασε από την Άγκυρα αργά χθες τη νύχτα. Είχαμε εικόνες από εκεί, ήταν και οι δύο στο αεροδρόμιο. Υπήρχε ένα τιμητικό απόσπασμα, άγημα, το οποίο έβγαλε το φέρετρο από το αεροδρόμιο, και τραγική φιγούρα βέβαια είναι η σύζυγός του, με την οποία έχει μια κοινή ζωή πάνω από 40 χρόνια ο πρέσβης. Έχουν ένα γιο. Οι έρευνες τώρα γύρω από αυτό το θέμα, δεν έχουμε κάτι καινούριο ακόμα. Εκείνο όμως που έχουμε είναι η χθεσινή τριμερής συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας, Τουρκίας και Ιράν, αλλά και των Υπουργών Άμυνας των τριών αυτών χωρών, που έχουμε ειδήσεις από εκεί. Υπογράφηκε η λεγόμενη διακήρυξη της Μόσχας, που και οι τρεις συμφωνούν ότι θα πρέπει να δουλέψουμε, να πάρουμε άμεσα μέτρα για την ανάπτυξη της πορείας διευθέτησης του Συριακού προβλήματος. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Άμυνας, ο Σεργέη Σοϊγκού, εδώ έγινε κάτι το οποίο μαζί με τους Τούρκους εκπροσώπους, είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορούσαμε να καταφέρουμε από τον περασμένο Αύγουστο, γιατί οι εταίροι μας, οι Αμερικάνοι, δεν έκαναν αυτό που είχαν υποσχεθεί, δηλαδή να διαχωρίσουν τη λεγόμενη μετριοπαθή αντιπολίτευση από τους εξτρεμιστές και τους τρομοκράτες. Τώρα το έχουμε πετύχει αυτό, και προφανώς εννοείται ότι το έχουν πετύχει και με τη βοήθεια των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, οι οποίες έχουν άμεση επίδραση πάνω στην μετριοπαθή αντιπολίτευση. Και στη συνέχεια είπε, θα ασχοληθούμε κυρίως, ενώ φύγανε 37.500 από αυτούς, βγήκαν έξω από το ανατολικό Χαλέπι, από τις περιοχές εκείνες που απελευθερώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, μαζί με μέλη των οικογένειών τους. Αυτό το είπε και ο κύριος Τσαβούσογλου. Και στη συνέχεια αυτό που μένει είναι να γίνει πραγματικά η εξόντωση όλων των άλλων εξτρεμιστών και τρομοκρατών που έχουν μείνει και σε αυτή την περιοχή και σε άλλες περιοχές της Συρίας. Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Τι ακούγεται στη Ρωσία, τι συζητιέται στη Ρωσία, διότι είδαμε πώς σκοτώθηκε, πώς δολοφονήθηκε ο Ρώσος πρεσβευτής. Μάθαμε ότι δεν είχε προσωπική φρουρά. Μιλάμε τώρα για ένα Ρώσο αξιωματούχο και μάλιστα εξαιρετικά σπουδαία προσωπικότητα, ο οποίος κυκλοφορούσε στην τουρκική πρωτεύουσα χωρίς να φυλάσσεται από δικούς του ανθρώπους, χωρίς να έχει προσωπική φρουρά. Ναι, το κυκλοφορούσε ελεύθερα είναι ένας λόγος αυτό βέβαια. Το γεγονός που μένει, αυτό που λες και εσύ, είναι πως ήταν δυνατόν μέσα σε μια τέτοια εκδήλωση, ανοιχτή γενικά για το κοινό, να μην υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα μπορούσαν να ελέγξουν αυτή την κατάσταση. Το ερώτημα αυτό παραμένει ανοιχτό εδώ στη Μόσχα, και πέρα από το γεγονός αν και σε ποια οργάνωση ήταν μέλος ο συγκεκριμένος δολοφόνος, εκείνο το οποίο, το πελώριο ερώτημα το οποίο μπαίνει, είναι αυτό ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στην Τουρκία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, και γι' αυτό ακριβώς έχει βγει και μια διρεκτίβα, θα έλεγα, από την πλευρά του Υπουργείου Τουρισμού της Ρωσίας, που καλεί τους Ρώσους που βρίσκονται ήδη στην Τουρκία να μην βγαίνουν έξω από τα ξενοδοχεία, να μην κυκλοφορούν σε χώρους που μαζεύονται ο κόσμος, και ουσιαστικά είναι και μια διρεκτίβα, θα έλεγα, να μην επισκεφθούν καινούργιοι
Ρώσοι τουρίστες στην Τουρκία μέσα στο επόμενο... Δημήτρη, τα ξαναλέμε. Στο μεταξύ, ο Γιώργος Λαγιανός είναι κοντά μας για να δούμε λίγο αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο που παίζει ήδη πίσω από μένα. Μία διαφορετική γωνία λήψης. Ναι, είναι ακριβώς από μπροστά. Είναι τρομακτικό ακριβώς. Είναι τρομακτική στιγμή. Αλλά δείχνει την ώρα που μιλάει. Θα ξεκινήσουμε να το βλέπουμε με τον Γιώργο. Δείχνει την ώρα που είναι στο βήμα ο πρεσβευτής. Λοιπόν, βλέπουμε τον πρέσβη δίπλα του τον μεταφραστή. Και σε λίγο θα εμφανιστεί και ο φωτογράφος του Associated Press. Αυτός είναι ο Δράστης, έτσι. Λοιπόν, πίσω είναι ο Δράστης, ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι ο Δράστης... Εδώ ξεκινάει. Εάν τον δούμε από την αρχή, να το βίντεο, λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι κάνει βόλτες από πίσω. Λοιπόν, και αυτό είναι το συγκλονιστικό. Έτυχε να μιλήσω με κάποιους ανθρώπους εδώ από ξένες πρεσβείες. Και μου είπαν το εξής απλό, επειδή πολλές φορές, εντάξει, λόγω των θεμάτων που κάνουμε, ναι, που καλύπτουμε, πολλές φορές έχω βρεθεί με τον Ισραηλινό πρέσβη, εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση ο Ισραηλινός πρέσβης να μιλήσει έτσι και να μην υπάρχει κάποιος να φυλάσει τα νότα του. Είναι πραγματικά τρομερό ερώτημα πώς σε μια ανοιχτή εκδήλωση τέτοιου τύπου έχουν αφήσει τον πρέσβη έτσι, τελείως μόνο, και ένας τύπος από πίσω, ο οποίος έδειξε μια ταυτότητα αστυνομικού, αλλά δεν φαίνεται ότι ήταν στην προσωπική του φρουρά, δεν φαίνεται ότι ήταν κάπου αλλού. Δεν φαίνεται ότι ήταν οργανωμένο το πράγμα, τέλος πάντων. Ακριβώς. Υπάρχει μια ασφάλεια για τον πρεσβευτή, ακριβώς, μια τέτοια προσωπικότητα, μια χώρα με την οποία η Τουρκία έχει ιδιαίτερα τετεμένες σχέσεις. Βεβαίως. Δεν φαίνεται να αναλαμβάνεται κάποια. Καμία. Ιδιαίτερη... Δηλαδή δεν ξέρω πού βρίσκονται πραγματικά. Αν υπάρχει κάποιο φρουρό, δεν ξέρω καν πού βρίσκεται στο σημείο του αυτό. Γιατί είναι συγκλονιστικό. Γιατί βλέπουμε ότι αυτό ο οποίο το έχει πάρει με κινητό τηλέφωνο, φυσικά, είναι ακριβώ μπροστά και τραβάει όλη τη στιγμή. Είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή πραγματικά πάντως, το δοκουμέντο. Ο δράστη δείχνει μια εξαιρετική ψυχραιμία. Ναι, κυκλοφορεί πίσω. Ήρεμο, κάνει μπροστά του. Με το κουστούμι του, έτσι, με τη γραβάτα του. Βλέπει τις φωτογραφίες, έκθεση φωτογραφιών είναι εξάλλου όλο αυτό. Βλέπει τις φωτογραφίες, βλέπει, στους τοίχους. Βλέπει τα έργα τέχνης. Περνάει και θαυμάζει τα έργα. Έτσι, ακριβώς. Ακούει και λίγο τι λέει ο πρεσβευτής εκεί μέσα. Βλέπει ότι είναι και μια κοπελιά εδώ πέρα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Ενδεχομένως να είναι της εκθέσεως κάτι. Λοιπόν, και μόλις απομακρύνεται ο φωτογράφος του Associated Press, ο οποίος έχει καρέ-καρέ όλη την εκτέλεση του πρέσβη. Τότε βγάζει το πιστόλι και αρχίζει και πυροβολεί. 11 σφαίρες, παρακαλώ. 9 βρήκανε τον πρέσβη. Φυσικά σκοτώθηκε καρία. Υπήρχε μέσα παρουσία, πρέπει να υπήρχε, έτσι. Αστυνομική παρουσία. Θεωρούμε πως δεν μπορεί ένας πρέσβης Ρωσίας, ξαναλέω, Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ, κρατών που παίζουν ρόλο στην διεθνή κατάσταση, δεν μπορεί να έχει πάει μόνος του εκεί. Ακόμη έτσι δεν θεωρούμε. Έχουμε όλες τις λεπτομέρειες. Όχι, όχι, πάντως. Πόση ώρα κράτησε όλο αυτό, πόση ώρα μετά μπήκε η αστυνομία και αποφάσισε να τον σκοτώσει. Εσύ σε αυτή την περίπτωση, πες μου λίγο τώρα. Εσύ ως αρχηγός της αστυνομίας, έναν άνθρωπο που σκοτώνει τον Ρώσο πρεσβευτή, θα τον σκότωνε ή θα προσπάθουν να τον πιέζονταν να δει ποιο είναι, τι είναι, τι κάνει, πόσο καιρό το οργάνωνε, με ποιου άλλου δουλεύει. Να πιάσει μια άκρη στο κουβάρι. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό ντοκουμέντο πάντως αυτό. Ναι, πραγματικά το συγκλονιστικό και μένει να δούμε αν θα έχει και συνέχεια. Ναι, σαφώς θα πρέπει να το δούμε αυτό. Μία κουβέντα μόνο θέλω να πω, επειδή προηγουμένως έλεγες για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη. Αν μου επιτρέπετε το εξής, η τρομοκρατία με αυτοκίνητα και με φορτηγά είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό. Από το 2014 έχει γραφτεί από τον εκπρόσωπο τύπου του ISIS, τον Αντνάνι, ο οποίος δολοφονήθηκε με αεροπορική επιδρομή, ότι εάν δεν έχετε αυτοσχέδιες βόμβες, αν δεν έχετε όπλα, θα επιτίθεστε εναντίον των απίστων με αυτοκίνητα, με φορτηγά, με μαχαίρια, ακόμα και με βράχια, ακόμα και με πέτρες. Λοιπόν, αυτά όλα είναι γνωστά. Το θέμα είναι πώς μπορεί κάποιος να το αντιμετωπίσει, Πόπη, από εδώ και προς. Δηλαδή, φαντάσου ότι ένα τροχαίο ατύχημα μπορεί να είναι πώς αντιμετωπίζεται αυτό. Το αντιμετωπίζει, υπάρχει θέμα ασφαλείας. Με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο το φορτηγό, αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ. Δεν παλεύεται η κατάσταση. Δεν παλεύεται. Έναν αποφασισμένο να σκοτώσει. Αν είναι ένας lonely wolf, ένας μοναχικός λύκος, ο οποίος θα πάρει την απόφαση να πάρει το αυτό και να πέσει απάνω σε μια στάση λεωφορείου. Κάποια πλάνα που βλέπαμε, δεν θυμάμαι σε ποια πόλη ήταν, που είναι ένας καμικάζι αυτοκτονίας, δοσμένος με κρηκτικά και περιμένει να τον πλησιάσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι αστυνομικοί για να τον πιάσουν. Περιμένει να έρθουν γύρω του δεκάδες αστυνομικοί για να τον πιάσουν και πυροδοτεί και του την ασφάλεια. Συγκλονιστικό αυτό. Συγκλονιστικό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μέσα σε όλο αυτόν τον τρόμο έτσι, που έχει μπει πια στη ζωή μας, πολλοί είπαν ότι η χθεσινή ημέρα στο Βερολίνο ήταν η 11η Σεπτεμβρίου της Ευρώπης.
Πολύ φοβάμαι ότι την 11η Σεπτεμβρίου της Ευρώπης έχουμε αρχίσει και τη ζούμε πολλά χρόνια τώρα στην Ευρώπη. Απλά δυσκολεύουν τα πράγματα ακόμη χειρότερα όσο περνούν οι μέρες και όσο πληθαίνουν τέτοιου είδους επιθέσεις. Να δούμε λίγο τώρα τα δικά μας, τα οικονομικά δικά μας. Είχαμε Euro Working Group χθες, δεν πήραν αποφάσεις. Συστάσεις κάνανε και ζητήσανε από τους δικούς μας να γυρίσουν με γραπτές εγγύησεις ότι δεν πρόκειται να πάρουν ξανά τέτοια μέτρα, να μοιράσουν δηλαδή το πλεώνασμα χωρίς να έχουν συμφωνήσει με τους δανειστές. Και ίσως Θάνο Αθανασίου να δεσμευτούν ότι σε περίπτωση ελλείμματος θα τα πάρουν πίσω από τους συνταξιούχους τα χρήματα αυτά. Όχι, αυτό δεν χρειάζεται να γίνει. Αν δεν υπάρχει... έπεσε στο τραπέζι ως ιδέα ή δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση. Δεν υπάρχει τέτοια ιδέα στο τραπέζι, διότι αυτό ήταν αυτονόητο. Ότι αν πέσεις έξω θα πρέπει να πάρεις προς τα μέτρα. Α, είναι αυτονόητο. Περίμενε, δεν είναι αυτονόητο. Όχι, αυτονόητο. Περίμενε. Και πριν σχολιάσεις να σου πω. Αν, επειδή είναι και η φωνή μου έτσι, δεν μπορώ να. Σε ποιον φώναζες, πες μου, σε ποιον φώναζες. Τώρα που σε βρήκα έτσι αδύναμο, έλα να τσακωθώ μόνη μου μαζί σου. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Αν πέσεις έξω, είναι προφανές ότι θα ενεργοποιηθεί την επόμενη χρονιά ο αυτόματος περιοριστής δαπανών. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτό δεν χρειάζεται να ζητήσουν και αυτό γραπτές διαβεβαιώσεις. Όχι, περίμενε λιγάκι. Γιατί το αν πέσεις έξω, ενεργοποιεί το κόφτης. Είναι γνωστό. Αν πέσεις έξω, ενεργοποιεί το κόφτης και παίρνεις πίσω από τους συνταξιούχους αυτό το βοήθημα, είναι συγκεκριμένο, είναι στοχευμένο. Δεν είναι συγκεκριμένο, ούτε στοχευμένο, δεν γίνονται έτσι αυτές οι δουλειές. Δεν έχει καμία σημασία πού θα τα πάρεις ή πού θα τα βρεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια συζήτηση που την κάνουμε εμείς οι δύο και δεν έγινε χθες. Λοιπόν, πάμε στη συζήτηση που έγινε χθες. Ζήτησαν ένα χαρτί, ένα έγγραφο, το οποίο θα περιγράφει ακριβώς ποιες χρονιές θα ισχύει το έκτακτο βοήθημα, σε ποια χρονιά θα είναι τα μέτρα για το ΦΠΑ και φυσικά ότι δεν θα επαναληφθεί το έκτακτο βοήθημα στο 17 και στο 18, τα δύο επόμενα δηλαδή έτη του προγράμματος, όπου και σύμφωνα με την αξιολόγηση της Τρόικας θα υπήρχε δημοσιονομική επίπτωση. Αυτό είναι το βασικό και μόλις το παραλάβουν αυτό το βασικό, μέχρι το τέλος των εργασιών σήμερα δηλαδή, θα γίνει μια νέα τηλεδιάσκεψη και θα αποφασίσουν πώς θα ξεπαγώσουν τα μέτρα. Το κρίσιμο στοιχείο εδώ είναι ότι εκεί που θα χάναμε 200 εκατομμύρια ευρώ, από το step-up, από την αύξηση κάποιων επιτοκίων για το 2017, έχει τουλάχιστον διευκρινιστεί και αυτό που λένε καλά οι πληροφορημένες πηγές, ότι αυτό δεν θα συμβεί. Δεν θα, ακόμα και αν φτάσουμε δηλαδή στο Γενάρη, χωρίς μια κάποια απόφαση, δεν θα αυξηθούν τα επιτόκια για το 2017. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σημαίνει ότι το παιχνίδι, καταρχήν σημαίνει ότι το παιχνίδι ήταν περισσότερο πολιτικό, περισσότερο παιχνίδι εντυπώσεων και παρά ουσίας. Μάλιστα. Η ελληνική πλευρά δέχτηκε να δώσει τη γραπτή δέσμευση. Ναι, βέβαια. Ναι. Η ελληνική πλευρά θα φέρει τις πολιτικές και οικονομικές διευκρινήσεις. Όπως να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Θεωρείτε δεδομένο ότι το πλεώνασμα αυτό είναι όντως πλεώνασμα που μπορεί να αποδοθεί ή μπορεί να φτάσουμε τον Απρίλιο και να κάνει μια καινούργια εκτίμηση? Γιατί τέλειωσε το 16. 20 μέρες έχουμε. Την αλλάξει. 10 μέρες. Ή μπορεί τον Απρίλιο να κάνουν οι δανειστές την αποτίμηση και να πούνε ότι δεν έχετε πλεώνασμα, πάρτε τα πίσω τα λεφτά? Ναι, κοίταξε να δεις. Η χρονιά θα έχει κλείσει τον Απρίλιο, ό,τι και αν έχει γίνει. Ναι, η χρονιά κλείνει τώρα, σε λίγες μέρες. Θα το αναθεωρήσουν ξανά, μα τα λέω. Το που λες δεν γίνεται λογιστικά. Ακόμα και αν το αναθεωρήσουν, ακόμα και αν το 16 πέσει έξω από το στόχο, δεν υπάρχει carry over από το 16, δεν υπάρχει μεταφορά δηλαδή του λογιστικού αποτελέσματος από το 16, το 17 και στο 18. Το 17 και στο 18 υπάρχει άλλος προϋπολογισμός. Με άλλα μέτρα, με άλλες πρόνοιες, εν πάση περιπτώσει εκείνος. Θάνο, θα σε ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχεται κοντά μας ο Νίκος Αρμένης για να πάμε μαζί του μέχρι την Κρήτη και να δούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός χθες. Ο οποίος Πρωθυπουργός, δώσ' μας λίγο την ουσία του ρεπορτάζ και μετά σας δείξουμε και πώς τα πήρε στο κρανίο ο Αλέξης Τσίπρας με τους δημοσιογράφους. Και είδαμε έναν Πρωθυπουργό έτσι, όπως δεν έχουμε βασικά δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ σχεδόν Πρωθυπουργό έτσι, σε τέτοια κατάσταση. Σε έξαλλη κατάσταση. Αλλά πρώτα τι μας είπε γι' αυτό, πες μας. Μας είπε ότι μετά το 18 με ξεκάθαρους μέτρα δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει περίπτωση να τα δεχτούμε. Και υπερασπίστηκε βέβαια τις παροχές του συνταξιούχους. Mm-hmm. Δεν ζητάμε χάρη, δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν, είπε χαρακτηριστικά από το Ηράκλειο, όπου μίλησε, κομματικό ακροατήριο βέβαια. Επιστρέφουμε, είπε στο λαό, τους σκόπους του. Ήταν σαν να μιλούσε στους δανειστές. Το υπογράφει το χαρτάκι. Το χαρτάκι. Το χαρτάκι για το Eurogroup. Το υπογράφει, από ό,τι φαίνεται. Το υπογράφει, κανονικά. Ναι, το υπογράφει. Μάλιστα. Το υπογράφει. Από εκεί και πέρα κατάλαβα ότι έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στους δανειστές ότι αυτά τα μέτρα, αυτές τις παροχές θα προχωρήσουν και από εδώ και πέρα το πλεώνασμα, όπως το έχει ξαναπεί βέβαια, η ελληνική κυβέρνηση θα το δίνει όπου νομίζει, χωρίς να ρωτάει κανέναν. Από πότε και πέρα και μετά? Από τώρα, ήδη το έκανε.
Θα υπογράψει ότι δεν θα το ξανακάνει, λέμε. Αυτό είναι. Κάτσε με, παιδιά, μας τρελάνουν. Δηλαδή πηγαίνουν έξω, λένε ότι θα υπογράψουν. Για το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη παρόλη. Μα για το συγκεκριμένο υπογράφουν ότι δεν θα το ξανακάνουν ποτέ. Ο κύριος Τσίπρας προφανώς ήθελε να δείξει χθες πως αν και του χρόνου έχουμε πλεόνασμα, πάλι εμείς θα αποφασίσουμε πώς θα το δώσουμε. Μα αφού θα δεσμευτεί τώρα ότι δεν θα το ξανακάνει έτσι μόνο. Για το συγκεκριμένο. Όχι, δεν θα το ξανακάνει. Ούτε του χρόνου. Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβα. Α, παιδιά, θα αρχίσω να χτυπάω τα χέρια στο τραπέζι. Τι μας λέτε τώρα. Διευκρινίστε μας, τι εννοείτε. Είδατε τι έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας κάτω στην Κρήτη. Να το δούμε, το έχουμε ή θα το δούμε σε λίγο. Το έχουμε. Λοιπόν, να το. Για πάμε να το δούμε. Αν θέλετε να κάνετε θέατρο στους κάμερες, κάνετε δηλώσεις έξω. Εδώ θα λύσουμε τα προβλήματα. Όποιος δεν θέλει, στο θεραπείο. Και γίνεται ειλικρινής διάλογος. Ειλικρινής διάλογος. Όχι εκπομπή. Έχετε εκπομπή, κύριε Διονέλη. Μας φωνάξετε να κάνουμε τη μη. Εδώ θα βάλουμε τα προβλήματα. Αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, μπορείτε να αποχωρήσετε, κύριε. Θα παρακαλούσα οι δημοσιογράφοι, οι κάμερες και οι φάρες να αποχωρήσουν. Σας παρακαλώ. Πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία και έχουμε καθυστερήσει. Τι συνέβη, Νίκο, γιατί έγινε εμένα, αυτή... Εμένα μου θύμισε πάντως τον κύριο Φορτσάκη στο πιο αγριεμένο του. Αν τότε θυμάστε που τότε που είχαν μπει κάποιοι καταληψίες στο γραφείο του και τους είχε ζητήσει να βγουν έξω. Τι συνέβη όμως, ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο... Συνέβη ότι ο κύριος Τσίπρας ζήτησε από τους δημοσιογράφους μετά τις πρώτες κουβέντες να αποχωρήσουν. Κάποιοι αγρότες αντέδρασαν, ζήτησαν να παραμείνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσα στην αίθουσα. Συνάντησαν με αγρότες, έτσι. Και ο κύριος Τσίπρας αντέδρασε. Με τον τρόπο που είδατε, αυτά που είδαμε να λέει, τα λέει απευθυνόμενος στους αγρότες. Τελικά αποχώρησαν οι δημοσιογράφοι. Καταρχάς, σε τέτοιες συναντήσεις είναι οι δημοσιογράφοι μέσα. Δηλαδή, εξαρτάται. Να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Πηγαίνουμε εμείς σε συναντήσεις και καλύπτουμε το σύνολο της συνάντησης. Όχι. Πηγαίνουμε μέσα στις συναντήσεις, κάνουμε τα πλάνα μας, παίρνουμε τις πρώτες δηλώσεις, τα καλημέρα, καλησπέρα, βγαίνουμε έξω, κάνουν τη συνεδρίασή τους, βγαίνουν έξω, κάνουν τις δηλώσεις τους. Έτσι δεν γίνεται. Έχεις δίκιο, έτσι. Αυτή τη φορά λοιπόν γιατί. Μια χαρά δεν τους ζήτησε να φύγουν από την αίθουσα ο Πρωθυπουργός. Κάποιοι λοιπόν αγρότες αντέδρασαν, ήθελαν να παραμείνουν μέσα. Προφανώς ήθελαν μπροστά στις κάμερες να πούν τα παράπονά τους στον Πρωθυπουργό και εκείνος αντέδρασε με τον τρόπο που είδατε. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάμε λίγο τώρα στην Κατερίνα Παναγόπουλου για να δούμε τι έχουμε και στις τσέπεις μας. Διότι από σήμερα, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Οι συνταξιούχοι με μειωμένο ΕΚΑΣ από αύριο. Αύριο θα δούνε κατά 50% οριζόντια μείωση στο ΕΚΑΣ. Αυτό που προσπαθούσε να αποφύγει η κυβέρνηση να μην είναι οριζόντια η μείωση, δυστυχώς θα το δούνε στην τσέπη τους αύριο. Έχουμε ετοιμάσει και μια κάρτα με τα νέα ποσά για να ξέρουν οι δικαιούχοι τι θα δούνε στους λογαριασμούς τους. Λοιπόν, όσοι είχαν εισόδημα από 7.720 ευρώ έως 7.972, από 57,5 ευρώ που έπαιρναν ΕΚΑΣ το μήνα, θα πάει ακριβώς το 50% 28,75. Όσοι είχαν 7.500 έως 7.720 θα πάρουν ΕΚΑΣ 57,5 ευρώ από 115 ευρώ που έπαιρναν το μήνα. Όσοι είχαν εισόδημα από 7.720 έως 7.972. Έχουμε ένα θέμα με την κάρτα, δεν προχωράει η κάρτα. Μα σήμερα έχουμε πολλά θέματα. Ωραία, να συνεχίσω εγώ λοιπόν με τα υπόλοιπα. Αλλά μας αναπάρει η τελευταία τέταρτη. 7.216 έως 7.518. Και μας τα συγχωρούν όλα ενώ. Από 172 που έπαιρναν θα πάρουν 86,23 και όσοι έχουν έως 7.216 ευρώ θα λάβουν 115 ευρώ από 230 ευρώ που λάμβαναν το μήνα. Στο μισό λοιπόν ακριβώς το ΕΚΑΣ, αύριο η καταβολή. Μαζί με το δώρο. Για πες μου για δώρο, πότε είναι η τελευταία μέρα. Αύριο μαζί με το ΕΚΑΣ θα δώσουν και το έκτακτο επίδομα, το οποίο θα είναι σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε χθες ακατάσχετο και αφορολόγητο. Είχαν πει ότι δεν θα ήταν ακατάσχετο, όμως πέρασε χθες τροπολογία, ώστε να μην μπορεί να κατασχεθεί σε κάποιον που έχει οφειλές. Και θα είναι από 300 μέχρι 600 ευρώ. Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές πώς θα καταβληθεί. Έχουμε και το τάξης που άνοιξε για το πετρέλαιο θέρμανσης, για το βοήθημα. Μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας, 4.500 αιτήσεις. Να ξέρετε ότι όσοι προλάβουν και κάνουν τις αιτήσεις τους μέχρι το τέλος του μήνα, το τέλος του Δεκέμβρη δηλαδή, θα λάβουν το βοήθημα
ξεκίνημα μέσα στο Γενάρη, οι υπόλοιποι θα φτάσουν τέλος καλοκαιριού. Να επιστρέψω στο τραπέζι, αφού ευχαριστήσω την Κατέρινα που ήταν κοντά μας, και να καλωσορίσω κοντά μας τον Αντώνη Δελατόλο, τον εκδότη της εφημερίδας Το Ποντίκι, τον Γιώργο Μελιγκόνη από την εφημερίδα Η Αυγή. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα. Να ξεκινήσω λίγο ορθόδοξα. Το πού? Είδατε αυτό της Κρήτης, τον Πρωθυπουργό να χτυπάει. Ναι. Επειδή συζητήθηκε πάρα πολύ. Ποια είναι η άποψή σας, Αντώνη, για πες μου εσύ. Είναι κακή εικόνα για τον Πρωθυπουργό. Έχει δίκιο που διαμαρτύρεται, γιατί υπάρχει μια οργανωσία. Αλλά δεν είναι δουλειά του. Είναι δουλειά άλλων. Αυτοί που οργάνωσαν την συνέντευξη, είτε είναι του γραφείου του Πρωθυπουργού, είτε. Οι διοργανωτές εκεί, οι παραγωγικοί φορεί. Έχει δίκιο όμως στην ουσία. Αντώνη. Αυτό είπα. Έχει δίκιο ότι διαμαρτύρεται, αλλά δεν είναι δουλειά του. Είναι άλλων. Αυτή η εικόνα δεν είναι καλή εικόνα. Έτσι. Ο Πρωθυπουργός βέβαια κάποια στιγμή πρέπει να κάνει τη δουλειά του εκεί και να πει και μάλιστα σωστά κάτι. Αυτό δεν είπε, ότι εδώ ήρθαμε για να. Αυτό έλεγε όμως ο άνθρωπος. Δηλαδή, αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Ναι, αλλά όταν πρόκειται για την επίσκεψη ενός Πρωθυπουργού, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα έχει προσυμφωνήσει ο διοργανωτής από πριν. Mm-hmm. Δεν είναι εικόνα. Γιατί ο Πρωθυπουργός, όσο και ανθρώπινο να είναι, δεν είναι και πολύ καλό να φαίνεται έξαλλος. Και δεν συντονίζει κιόλας. Δεν συντονίζει ένας Πρωθυπουργός την κατάσταση. Τον άφησαν έξω, νομίζω, εκεί κάτω οι συνεργάτες του και οι διοργανωτές. Ποια είναι η δική σου άποψη, Γιώργο? Εντάξει, εμένα μου φάνηκε ανθρώπινη εικόνα, με την έννοια ότι ήθελε να μείνει με τους αγρότες και αυτά είπε. Όπως είπες και εσύ, σε τέτοιου τύπου συναντήσεις, η ουσιαστική κουβέντα για να γίνει δεν γίνεται μπροστά στις κάμερες. Και επίσης, εγώ απλώς ήθελα να σημειώσω, επειδή ρώτησα για το κατά πόσον ήταν πραγματικά ουσιαστική η κουβέντα, ότι ζήτησε τους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν και μετά στο συγκεκριμένο, στο Δημαρχείο Φεστού, έκατσε με τους αγρότες της Μεσαράς 4,5 ώρες. Ναι, βρήκαν άρα άκρη. Μπορεί κανείς να πει ότι όταν κουβεντιάζει ένας πρωθυπουργός με τους αγρότες 4,5 ώρες, προφανώς και τίθενται επιτάπητος, ας πούμε, όλα τα θέματά τους. Ναι. Έτσι. Προφανώς επίσης τίθενται και άλλα θέματα. Εκλογικά τύπου. Για πες μου κατά πόσο είναι πιθανό όλα αυτά να γίνονται, γιατί πηγαίνουμε σε εκλογές. Έτσι όπως έχουν σφίξει λίγο τα πράγματα, όχι λίγο και περισσότερο, στο Euro Working Group. Καταρχάς, τους ζητάνε να δεσμευτούν εγγράφως, σαν τα παιδάκια που τους βάζει τιμωρία ο καθηγητής τους, ότι δεν θα το ξανακάνουν. Ένα. Ακούγεται, δεν διασταυρώνεται. Ο Θάνος μας είπε ότι δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα. Ότι του ζήτησαν να μην επαναληφθεί στο μέλλον αυτό, διότι αν υπάρξει δημοσιονομικό, θα πρέπει να πάρουν τα χρήματα πίσω για να τα ξαναβάλουν στον κρατικό κορβανά. Ναι. Και τρίτον, βγαίνει ξανά μια ωραία κουβέντα από το Σόιμπλε για προσαρμογή στη συμφωνία, παραμονή στη συμφωνία της Ελλάδας για την Ελλάδα. Αλλιώς κινδυνεύει η Ευρωζώνη. Και ο κύριος Βενιζέλος χθες ξανάφερε το σενάριο του Brexit. Με φιαλτικές λεπτομέρειες μετά από τόσα χρόνια. Τι παίζει εδώ, Γιώργο, κατά την άποψή σου? Εντάξει, αυτά που έχει πει ο κ. Βενιζέλος είναι γνωστά. Όπως γνωστό είναι όχι, και το σχέδιο του Σόιμπλε. Όχι, δεν είναι γνωστό ότι θα μας δίνανε τα 8 ευρώ τη μέρα σφραγισμένα. Αυτό όχι, αλλά ότι ο κ. Σόιμπλε του είχε πει, του είχε προτείνει ένα φιλικό Brexit κτλ. Είναι γνωστό, το έχει πει ο άνθρωπος εδώ και 2-3 χρόνια. Όπως είναι γνωστές και οι επιδιώξεις. Συγγνώμη, τις λεπτομέρειες δεν μας τις είπαν τότε, να ξέρουμε τι μας περιμένει. Τώρα επέλεξε ο κύριος Βενιζέλος να τις πει. Κάνει συνεχώς νέες αποκαλύψεις. Μνημόνιο. Τρία μνημόνια μετά. Μάθαμε τι σημαίνει Brexit. Κι όμως. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι είναι γνωστές και οι απόψεις του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών για αυτή την περίφημη Ευρωζώνη των τριών Α, των καθαρών χωρών του Βορρά, του Ευρωπαϊκού Βορρά, που έχουν καλές αξιολογήσεις και δεν είναι υπερχρεωμένες κτλ. Από εκεί και πέρα, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, αυτό που έχουν ζητήσει από την ελληνική πλευρά δεν είναι να δεσμευτεί ότι δεν θα το ξανακάνει. Ζητήθηκαν διευκρινήσεις ότι αυτό το πράγμα δεν είναι μόνιμο. Δηλαδή ότι δεν είναι 13η σύνταξη και δεν θα δίνεται συνέχεια. Γιατί εάν η κυβέρνηση ήθελε να το δώσει συνέχεια, θα έπρεπε να υπολογιστεί δημοσιονομικά και στο 17 και στο 18. Mm-hmm. Αυτό ζητήθηκε. Από εκεί και πέρα η συμφωνία λέει μέσα ότι το 30% της όποιας υπέρβασης στο πλεώνασμα μπορεί να το διανύμει η κυβέρνηση όπου θέλει. Και αυτό θα γίνει και στο μέλλον, εφόσον πάει καλά η οικονομία και έχουμε όπως και φέτος υπέρβαση στο πλεώνασμα. Το είπε και χθες ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή ακούστηκε και κριτική και υπήρξαν και προτάσεις ενδιαφέρουσες στο τραπέζι. Αν το μελλοντικό υπερπλεώνασμα θα ξαναπάει σε συνταξιούχους ή θα πάει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κτλ. Φαντάζομαι αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσει το οικονομικό επιτελείο εκείνη τη στιγμή που είναι να το αποφασίσει. Αντώνη. Να προσθέσω σε αυτά, ισχύουν ακριβώς κατά την άποψη όπως την εξέφρασε ο Γιώργος. Αλλά θέλω να δω αν ο κύριος Τσακαλώτος υποχρεωθεί να βάλει σήμερα στην απάντησή του τη γραπτή ότι εάν δεν φτάσουν τα λεφτά, θα βρει ισοδύναμα. Αυτό δεν είναι καλό. Αλλά
εξεπακούεται ότι το δίνεις όταν έχεις πλεόνασμα. Ναι. Έτσι. Άρα γενικά δεν είναι καλό, γιατί καμιά φορά μπορεί να μη βγούνε, που συνήθως καμιά φορά συμβαίνει, και να χρειαστεί να κόψεις πάλι από αλλού και μάλιστα και συντάξεις. Να δούμε αυτό, το περιεχόμενο. Έχει ζητηθεί αυτό από την ελληνική κυβέρνηση. Ζητήθηκε δηλαδή να μπει το θέμα των ισοδύναμων ή της επιστροφής των χρημάτων αυτών, της αφέμαξης ξανά. Η πληροφόρηση που έχουμε, ακούγοντας, δεν άκουσαν το πρόεδρο Αθανασίου, είναι ότι έχει ζητηθεί. Να δούμε, σήμερα θα απαντήσει. Ο Θάνος είπε δεν έπεσε καν στο τραπέζι. Α, ναι. Ο Θάνος είπε ότι δεν έπεσε στο τραπέζι. Στο τραπέζι με την έννοια ότι έχει ούτως ή άλλως ψηφιστεί ο Κόφτης. Οπότε, ναι, έτσι αντικειμένου, αν πέσουν έξω τα έσοδα και οι στόχοι κτλ., υπάρχει ο μηχανισμός για τη λήψη ισοδύναμων μέτρων. Mm-hmm. Δηλαδή, ισχύει αυτό ήδη. Έχει ψηφιστεί από το Σεπτέμβριο, νομίζω, Ιούνιο, πότε. Με αυτή την έννοια δεν ζητήθηκαν. Δηλαδή, θεωρείται αυτονόητο. Και η υπέρβαση υπάρχει ότι κάνεις ό,τι θέλεις και ότι αν έχεις έλλειμμα θα πρέπει από κάπου να το βρεις. Κατά πόσο είναι πιθανό να μην συμφωνήσουν στη σημερινή συνεδρίαση, αυτή την έκτακτη του Eurogroup, τη συνέχεια δηλαδή της χθεσινής ημέρας, να πάει η ελληνική κυβέρνηση εκεί λέγοντας ότι εγώ δεν δέχομαι να υπογράψω τέτοιο χαρτί. Και να το τρενάρουν, να τα αφήσουν. Νομίζω ανοιχτό. Θα τελειώσουν όλα σήμερα. Θα το υπογράψουν. Θα υπάρξει ένα χαρτί που θα λέει ήταν φάπαξ, εμείς δεν δεσμευτήκαμε ποτέ ότι θα το δίνουμε κάθε Δεκέμβρη και θα τελειώσει εκεί η ιστορία, νομίζω. Αυτό τι σηματοδοτεί, Αντώνη, κατά την άποψή σου? Δηλαδή, συμφωνούμε και αυτό, άρα λύνονται τα προβλήματα και οδεύουμε προς ένα αίσιο τέλος σε μια συμφωνία Ελλάδας δανειστών και στην επόμενη φάση, απομακρύνουμε τις εκλογές δηλαδή, ή ακόμη τα πράγματα είναι? Εγώ δεν τις πίστεψα ποτέ και δεν πιστεύω θα κάνει εκλογές ο Τσίπρας. Το έχω πει πολύ καιρό, όσες προεδρίες και να κάνει, και στην Καλαμάτα νομίζω θα πάει το Σαββατοκύριακο. Κοίταξε, μετά από αυτό το σημερινό, αν ξεπεραστεί, και εγώ εκτιμώ ότι θα ξεπεραστεί, γιατί φάνηκε από τη χθεσινή απόφαση, θα πρέπει να ξεπαγώσει ας την πούμε η απόφαση για το χρέος, για τα αυτή που έχει μπλοκαριστεί, και μέχρι τις 26 Ιανουαρίου θα πρέπει να τελειώσει η αξιολόγηση. Πρέπει να συμβεί αυτό. Και πρέπει να συμβεί αυτό, αγαπητοί Πόποι, και για άλλους λόγους, όχι μόνο οικονομικούς. Επώδυνα, με κόφτη, με 3 χρόνια κόφτη και πλεονάσματα υψηλά, 5 χρόνια, θα το δούμε. Επώδυνο θα είναι και αυτό το κλείσιμο. Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι πέρα από την οικονομία που πρέπει, νομίζω, ο Τσίπρας να τελειώσει. Και θα έχει τεράστια ευθύνη αν δεν προσπαθήσει πάρα πολύ. Και ο ίδιος, και βέβαια, εάν δεν του βάλουν. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Να τελειώσει την αξιολόγηση. Να την κλείσει, λες. Ναι, και αν δεν του βάλουν κι άλλα εμπόδια, έτσι. Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είναι τα εμπόδια του Δούνου του ήδη αρκετά? Αυτό λέω. Αυτό λέω. Πρέπει να βρεθεί μια. Φαίνεται που μπορεί να υπάρξει ένα συμβιβασμό. Είναι χρήσιμο. Γιατί? Σε παρακολουθούσα, όπως και τηλεθεατές, τόση ώρα με τι ασχολείσαι. Και σωστά. Βερολίνο, Τουρκία. Είναι δύο γεγονότα που μπορεί με έναν τρόπο να συνδεθούν με το πρόβλημά μας. Είτε μέσω του προσφυγικού, στη Γερμανία, αν αποδεχτεί ότι είναι πρόσφυγας, και αυτό θα είναι εξαιρετικά επώδυνο για τη στάση της Γερμανίας και άλλων χωρών, για το προσφυγικό. Και το δεύτερος λόγος είναι εάν προσπαθήσει ο Ερντογάν να εξάγει τα προβλήματά του σε εμάς. Εδαφικές διεκδικήσεις, ναι, κανονικά. Αυτή λοιπόν η εικόνα. Γιατί λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη εικόνα που πιέζει και εμάς, Αντώνη, και με αυτό να κλείσουμε, ξαναφέρνει η θέμα Brexit και διάλυση ευρωζώνης ο Σόιμπλε, ξανανοίγει τα σενάρια του παλιού Brexit ο Βενιζέλος με τόσο αναλυτικές φρικτές λεπτομέρειες. Τι συμβαίνει εδώ? Εντάξει, τώρα δεν ξέρω γιατί ο κ. Βενιζέλος το κάνει, γιατί ενδεχομένως έχει τους δικούς του λόγους εσωτερικούς περισσότερο. Και είναι ένα θέμα που αφορά το παρελθόν, όσο διδακτικό μπορεί να είναι. Νομίζω ότι δεν παίζει σημαντικό ρόλο. Όμως σημαντικό είναι αυτό που είπες για τον... Να σκεφτώ λίγο πιο παράξενα εγώ, λίγο πιο ποντιακά. Που εμείς οι πόντιρε, παιδί μου, σκεφτόμαστε λίγο και λίγο ανάποδα, και την άλλη, την ανάποδη πλευρά. Μήπως έρχεται κανένα δημοψήφισμα ή μήπως έρχεται κανένα διακύβευμα γκρεξιτο τέτοιο από την ελληνική πλευρά? Μήπως είμαστε μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και το καίει εκ των προτέρων ο Βενιζέλος? Να σου απαντήσω. Νομίζω ότι ο Τσίπρας όποτε πάει σε εκλογή, αν πάει νωρίς για εκλογές, χωρίς αποτελέσματα της όποιας οικονομικής προσπάθειας που θα κάνει, θα πάει με λογική ρήξης. Δεν νομίζω ότι θα ξανακάνει δημοψήφισμα. Εάν κάνει εκλογές με διληματικό και δημοψηφιστικό χαρακτήρα, είναι ένα ζήτημα να το δούμε. Δεν νομίζω όμως είναι στην ατζέντα του. Εάν υποχρεωθεί, αν το τραβήξουν το χαλί, μπορεί, αλλά δεν είναι. Το όριό του ποιο είναι? Ποιο είναι το όριό του για να αναγκαστεί να κατέβει σε εκλογές, τις οποίες καταλαβαίνουμε κανείς δεν θέλει. Δεν θέλει να φύγει κανείς από την κυβέρνηση όταν είναι η κυβέρνηση. Είναι γεγονός αυτό. Ποιο είναι όμως το όριο, ποια είναι η κόκκινη γραμμή? Το χρονικό. Και το χρονικό και το ξέρουμε. Ποιοτικό. Το χρονικό, ναι, είναι μες στο Μάρτιο. Να μην επιμείνει το Δούνου του σε συγκεκριμενοποίηση μέτρων για μετά το 18. Δηλαδή, μάλιστα, μπορεί να βρεθεί ένα συμβασμό με έναν μηχανισμό για μετά το 18. Κάτι μου λέει εμένα ότι έρχεται τότε.
Έχεις κολλήσει αυτό, δεν νομίζω. Κάτι μου λέει ότι έρχεται. Δεν βάζει στοιχήμα. Πάντως να θυμίσουμε απλώς ότι για άλλα πράγματα επέμενε το Δουνουτού και στην πρώτη αξιολόγηση και τελικά η αξιολόγηση έκλεισε χωρίς την υπογραφή του Δουνουτού, με ανοχή του Δουνουτού. Ναι. Δεν είχαν εκλογές όλες τις χώρες της Ευρώπης, ωστόσο. Έκανες μια παρατήρηση για τον Σόιμπλε. Ναι. Το γεγονός ότι ασκεί αυτή την πίεση και θέλει να δείξει για άλλη μια φορά τους κινδύνους για τον Brexit, μπορεί να είναι ότι θέλει να δώσει ένα σήμα προς την Ιταλία και στη Γαλλία για τις επόμενες εκλογές και για το πώς βλέπει ο ίδιος στην Ευρώπη το επόμενο διάστημα μέχρι τις γερμανικές. Γιατί να δούμε και ποιος θα είναι υποψήφιος και ποιος εκλεγεί, μάλλον όχι ποιος θα είναι υποψήφιος, γιατί η Μέρκελ θα ζοριστεί ιδιαιτέρως με αυτά που συμβαίνουν στη Γερμανία. Και να συνηθίσουμε σιγά-σιγά, γιατί το επόμενο φθινόπωρο είναι μακριά ακόμη, ότι από εδώ και πέρα ο Σόιμπλε θα μιλάει περισσότερο στους Γερμανούς ψηφοφόρους παρά στους υπόλοιπους. Με καθησυχάσατε, σας ευχαριστώ πολύ. Yeah. Πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις. Δείτε την προσφορά που έχουμε σήμερα για εσάς. Ένα καταπληκτικό κινητό τηλέφωνο γίνεται δικό σας. Είναι από τη Sony το κινητό μας σήμερα. Δείτε τι όμορφο που είναι. Δείτε τι όμορφο που είναι. Εκτός τούτου έχουμε μια εκπληκτική θήκη πουρο για εσάς και ένα power bank το οποίο μπορείτε να έχετε μαζί σας στην τσάντα σας συνέχεια και με αυτό να φορτίσετε όλες τις ηλεκτρικές σας συσκευές. Αυτό λοιπόν το εκπληκτικό τηλέφωνο σήμερα το μεσημέρι στις 11:50 θα φτάσει στα χέρια ενός φίλου, μιας φίλης που θα προκύψει από την κλήρωση. 1-46-47, είτε με τηλεφώνημα είτε με SMS. Μπαίνετε στην κλήρωση και εύχομαι καλή επιτυχία. Ερχόμαστε. Έχουμε επιστρέψει κοντά σας εμείς και η σούπερ προσφορά μας. Η σούπερ προσφορά μας που είναι ένα τηλέφωνο της Sony, αδιάβροχο, ανθεκτικό στη σκόνη, ανθεκτικό στο νερό. Θα παίρνετε φωτογραφίες ακόμη και μέσα στη θάλασσα. Εκπληκτική προσφορά, δείτε το τι όμορφο και τι κομψό είναι. Σε λευκό χρώμα λοιπόν θα το έχετε, χειμώνα καλοκαίρι δικό σας. Σας δίνουμε και μία θήκη. Είναι θήκη μάρκα Πούρο, όχι θήκη Πούρων, που άκουσαν κάποιοι. Λοιπόν, τη θήκη είναι για το τηλέφωνο. Και έχουμε και ένα power bank, το οποίο επίσης φτάνει στα χέρια σας μέσω του 1-46-47. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τους συμβολιογράφους. Κάθε Τετάρτη έχουν αποχή από τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας οι συμβολιογράφοι, διότι κάθε Τετάρτη ανοίγουν οι πληστηριασμοί. Θυμίζουμε ότι έχει δρομολογηθεί ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός από την επόμενη χρονιά που φτάνει όπου να είναι. Άρη, σήμερα τι γίνεται? Σήμερα έχουν αποχή Πόπη οι συμβολιογράφοι, οπότε κανένας πληστηριασμός κατοικίας δεν πρόκειται να γίνει. Επομένως, οι πρώτες κατοικίες των δανειοληπτών, οι οποίες ενδεχομένως να κινδυνεύουν, δεν θα κινδυνεύσουν σήμερα. Να εξηγήσουμε και να υπενθυμίσουμε ότι όταν μιλάμε για αποχή των συμβολιογράφων, είναι από όλες τις κατοικίες για πληστηριασμούς, οι οποίοι είναι με επισπεύδοντα το κράτος, δηλαδή τα δημόσια ταμεία, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Επομένως, σήμερα, επειδή δεν μπορούν να ελέγξουν οι συμβολιογράφοι ποια είναι η πρώτη κατοικία ή όχι, απέχουν από όλες αυτούς τους πληστηριασμούς. Επίσης, να πούμε ότι με ειδική άδεια από το Σύλλογο μπορούν να γίνουν κάποιοι πληστηριασμοί, όπως επίσης μπορούν να γίνουν οι εκούσιοι πληστηριασμοί και όσοι έχουν να κάνουν με ευπαθή προϊόντα τα οποία κινδυνεύουν και πρέπει να γίνουν γρήγορα. Πόπι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη Μαρία Τσιλινίκου και πάλι να δούμε τι συμβαίνει στην Τουρκία. Ένα άλλο θέμα όμως, ένα διαφορετικό θέμα. Άνοιξε αυτό το φαραωνικό έργο, το τούνελ, το υπόγειο, το υποθαλάσσιο. Μαρία, δώσ' μας τις πληροφορίες. Άνοιξε η πρώτη οδική σύραγγα, Πόπι, όπως είπες και εσύ, κάτω από το Βόσπορο. Συνδέει την Ευρωπαϊκή με την Ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Η σύραγγα λέγεται Ευρασία, έχει μήκος 5,4 χιλιόμετρα και επιταχύνει κατά 45 λεπτά τη διαδρομή που οι οδηγοί έκαναν 2 ώρες. Πριν δημιουργηθεί η συγκεκριμένη σύραγγα, αυτό το έργο κόστησε στο τουρκικό κράτος 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ. Εδώ βλέπουμε τον Ερντογάν να κόβει την κορδέλα για τα εγγένεια. Βλέπουμε ότι τελικά πήγε στα εγγένεια παρά τις επιθέσεις που είχε η χώρα του και τις τραγωδίες των τελευταίων ημερών. Από σήμερα, λοιπόν, οι πολίτες και οι επισκέπτες της Κωνσταντινούπολης θα μπορούν να οδηγήσουν με το αυτοκίνητό τους κάτω από το Βόσπορο. Να σου πω, Πόπι, ότι η Κωνσταντινούπολη, επειδή είναι ιδιαίτερα σεισμογενής πόλη, το τούνελ έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αντέξει σεισμούς, ακόμη και 7,5 ρίχτερ. Πόσο καιρό το φτιάχνουν το τούνελ αυτό? Χρόνια.
Θα το ψάξω και στην επόμενη σύνδεση θα σου πω. Μου διαφεύγει ο αριθμός ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ο κύριος Μάζης είναι κοντά μας, καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής. Απίστευτο έργο αυτό, κύριε Μάζη. Έτσι. Ναι, όποιος, εγώ παραδείγματος χάρη έχω ζήσει την ταλαιπωρία της επικοινωνίας μεταξύ των δύο μερών της Κωνσταντινούπολης και πραγματικά αυτό θα είναι εξαιρετικά βοηθητικό. Τεράστιο έργο. Τώρα, από τη μια μεριά το τεράστιο αυτό έργο και οι κορδέλες που έκοψε και από την άλλη μεριά η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Τουρκία με τις σχέσεις με τη Ρωσία να βρίσκονται ακόμη σε πιο κρίσιμο σημείο, αν και οι πρώτες αντιδράσεις των δύο ηγετών, αυτά τα 24 ώρα που πέρασαν από τη δολοφονία, από την εκτέλεση του Ρώσου πρεσβευτή, δείχνουν να καθησυχάζουν λίγο τα πράγματα. Είναι έτσι ή μπαίνουμε σε φάση δύσκολη πολύ. Εγώ, κυρία Τσαπανίδου, είμαι της απόψεως ότι από την πρώτη στιγμή, από προχθές, που βγήκε στις ειδήσεις αυτό το θλιβερό γεγονός, το τραγικό μάλλον γεγονός, ότι οι σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας θα συσφιχθούν και δεν θα κινδυνεύσουν. Mm-hmm. Και η άποψή μου ήταν αντίθετη από όλες τις άλλες που έλεγε ότι τώρα μπαίνουν σε πολύ κρίσιμη φάση. Όχι. Ίσα-ίσα. Εκείνο όμως το οποίο δεν σχολιάσαμε και πρέπει να το δούμε είναι ότι ο κύριος αυτός, μάλλον τώρα είναι Μακαρίτης, ο 22χρονος εκτελεστής αστυνομικός είναι προϊόν της ισλαμιστικής αστυνομίας του Ερντογάν. Μπήκε στη σχολή και βγήκε από τη σχολή όσο ο Ερντογάν πλέον είχε εκφραστεί ως ισλαμιστής και ουσιαστικά συνεργαζόμενος με τους αδερφούς μουσουλμάνους. Εννοείται τι είναι αυτό δηλαδή, ότι η καινούργια γενιά των δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας μπορεί να έχουν... Θα συνεχίσω. Αυτός λοιπόν, μα κοιτάξτε πρώτα-πρώτα πώς χαιρετάει ο Ερντογάν τα πλήθη. Χαιρετάει έτσι. Αυτή η κίνηση είναι η κλασική κίνηση χαιρετισμού των αδερφών μουσουλμάνων. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο, δεν έχει πάθει αγκύλωση στους αντίχειρες. Λοιπόν, έδωσε λοιπόν αυτού του είδους την μόρφωση στους αστυνομικούς του. Αυτός ο αστυνομικός, το περίεργο είναι ότι ενώ μετά το πραξικόπημα βασίστηκε στην αστυνομία ο κύριος Ερντογάν για να τιθασεύσει το οπερετικό του πραξικόπημα. Ο κύριος αυτός, ενώ οι άλλοι εδιώκοντο ως γιουλενιστές, αυτός είχε πάρει άδεια. Είναι εξαιρετικό αυτό το γεγονός. Πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Ύστερα, ένα άλλο είναι ότι οι φήμες που διαραίουν είναι ότι ο εν λόγω αστυνομικός ήταν στρατολογημένος από την Τζάμπχατ αλ-Νούσρα. Μία παρένθεση. Τι είναι αυτό που βλέπουμε, είναι ο δράστης. Είναι ο δράστης σε προσωπικές του φωτογραφίες, σε παλαιότερες φωτογραφίες. Ναι, ναι, ναι. Δείτε το έμβλημα ναι. Πάνω στο οποίο, δίπλα από το οποίο ποζάρει ο δράστης. Είναι το έμβλημα του κόμματος του Ερντογάν, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, εκείνο λοιπόν. Το βλέπετε και τον Ερντογάν και στην ακρούλα φαίνεται και το πρόσωπο του Ερντογάν ακριβώς στην άκρη. Και έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να δούμε οι σχέσεις του αστυνομικού αυτού, γιατί πρέπει να επαληθευθούν, με την Τζάμπχατ αλ-Νούσρα. Mm-hmm. Η Τζάμπχατ αλ-Νούσρα όμως ήταν το παρακλάδι της Αλ-Κάιντα. Είδατε, βρέθηκε υλικό της Αλ-Κάιντα, βιβλία της Αλ-Κάιντα στο σπίτι του. Είναι λοιπόν παρακλάδι της Αλ-Κάιντα, το οποίο ο κύριος Ερντογάν υπέθαλπε όλο αυτόν τον καιρό. Και το χρησιμοποιούσε σαν αντιπολίτευση ανατρεπτική στο καθεστώς Άσαντ. Τώρα λοιπόν βρίσκεται μπροστά σε τι Έχει σημασία ένα τελευταίο σημείο. Ναι, το τελευταίο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι ο συγκεκριμένος πρέσβης, κάτι που δεν υπόθηκε, ο Ρώσος, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε επιφορτιστεί τις σχέσεις με την πραγματικά μετριοπαθή αντιπολίτευση στη Συρία. Mm-hmm. Και έρχεται κάποιος της Τζάμπχατ αλ-Νούσρα και σκοτώνει κάποιον ο οποίος ασχολείται με το να χωρίσει την Ήρα από το Στάρι στη Συρία. Έτσι πρέπει να ειδωθεί το χτύπημα. Μάλιστα. Αν θέλουμε να καταλάβουμε. Τώρα από εκεί και ύστερα, το θέμα των σχέσεων. Μόνο των θέσεων. Δώστε μας λιγάκι την εικόνα της Τουρκίας έτσι όπως είναι σήμερα μέσα στον κόσμο. Πείτε μας με ποιους μπορεί να είναι σύμμαχοι, με ποιους βάζει απέναντί της. Πείτε μας επίσης αν ενισχύεται από αυτό ή αν αποδυναμώνεται περαιτέρω ο Ερντογάν. Και δώστε μας να καταλάβουμε αν όλη του αυτή η κατάσταση η σημερινή εκτονωθεί προς τη δική μας την πλευρά. Δηλαδή τον έχουμε δει κάθε φορά που αισθάνεται αδύναμος, κάνει ραν, βγάζει και ένα κάτι στο Αιγαίο, ένα θερμό επεισόδιο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να αρχίσουμε καταρχάς από το που βρίσκεται η Τουρκία σήμερα. Η Τουρκία σήμερα βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση, η οποία επιδεινώνεται ως ημέρα. Η τουρκική λίρα έχει πάει 25% κάτω και τα σαουδαραβικά κεφάλαια και τα καταρινά κεφάλαια τα βλέπουμε σιγά σιγά απομακρύνονται. Ένα αυτό.
Δεύτερο, ποια είναι η θέση της Τουρκίας. Η Τουρκία, εάν θέλει να κυβερνήσει και να ηγεμονεύσει του ισλαμοαραβικού κόσμου, τότε έχει κάνει λάθος. Γιατί ο χώρος της, ο στρατηγικός, είναι η Βορειοατλαντική Συμμαχία. Εάν απομακρύνεται από αυτήν, τόσο το χειρότερο για τον κύριο Ερντογάν. Ένα υποσημείο σε αυτό είναι ότι ο κύριος Ερντογάν μπορεί να λείψει. Η Τουρκία δεν μπορεί να λείψει για τον ΝΑΤΟ. Με αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Εννοείται ότι θα τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια. Μα ήδη έχουμε εμφύλιο στην Τουρκία, κυρία Τσαπανίδου. Είναι έναρξη εμφυλίου, το βλέπετε. Και βλέπετε ότι ο κύριος Ερντογάν έχει μαζέψει γύρω του τα πλέον ακροδεξιά και ισλαμοφασιστικά στοιχεία που μπορεί να μαζέψει. Και παράλληλα έχει μαζέψει και τους καθαρούς φασίστες, όπως τους γκρίζους λύκους. Μπορεί η Ρωσία να τον προστατεύσει και να τον διατηρήσει στη θέση του. Ο Πούτιν είναι ένας εξαιρετικός κακιστής. Ο Πούτιν αυτή τη στιγμή κερδίζει χρόνο με την Τουρκία. Κάνει τη δουλειά του στη Συρία, ολοκληρώνει τη δουλειά του στη Συρία, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αυξήσει τα διπλωματικά του ωφέλη στην Ουκρανία, γιατί με το χειρισμό της Τουρκίας εξομαλύνει καταστάσεις στην Ουκρανία, και από εκεί και ύστερα, όταν κάνει τη δουλειά του, θα δούμε ένα διαγωνισμό. Ποιος θα φύγει πρώτος, η Τουρκία χωρίς τον Ερντογάν, ή με τον Ερντογάν, ο οποίος μετά από λίγο θα είναι μετέωρος, άρα τελειωμένος, ή η Ρωσία, η οποία θα έχει κάνει τη δουλειά της. Αυτό είναι το παιχνίδι που παίζεται. Στο ενδιάμεσο είμαστε εμείς τώρα. Και η Τουρκία, ναι, τελειώνω και πάω αμέσως σε αυτό που μου λέτε. Και η Τουρκία, εάν προχώρησε προς τη Ρωσία, προχώρησε γιατί, μπροστά στην σαφή θέληση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ για δημιουργία Κουρδιστάν, αντιδρά ο Ερντογάν. Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο στα δικά μας. Πόσο κινδυνεύουμε να τον δούμε να κάνει πράξη τις διεκδικήσεις τις οποίες έχει προβάλει το τελευταίο διάστημα? Ο κύριος Ερντογάν νομίζω ότι έχει κάνει μια λανθασμένη στρατηγική από την αρχή, την οποία θα ακολουθήσει. Και αυτό τον καθιστά επικίνδυνο. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτά τα οποία λέει θα προσπαθήσει να τα εφαρμόσει. Δηλαδή, αυτή είναι η διαφορά. Διεκδικεί το Μισό Αιγαίο, διεκδικεί τη Θράκη, ακριβώς, διεκδικεί, ναι, τη Θεσσαλονίκη. Διεκδικεί τον έχουμε ακούσει να μιλά για σύνορα καρδιάς. Διεκδικεί τα πάντα. Και αυτή τη φορά βλέπετε ότι όταν είχα πει πριν 1,5 μήνα για την περιοχή Νουσών Παναγιάς, χθες πέταξε στα 30 μέτρα. Λέμε 100 πόδια, ας πούμε, δεν καταλαβαίνει ο Έλληνας που έχει συνηθίσει τις γαλλικές μονάδες. Πέταξε στα 30 μέτρα, 30 μέτρα. Μόνο με την ταχύτητα την οποία έχει ένα πολεμικό αεροσκάφος μπορεί να δημιουργήσει πανικό. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να τον έχουν κατεβάσει. Προκαλεί. Λοιπόν, άλλο προκαλεί όμως και άλλο διεκδικεί. Άλλο διεκδικεί κατεβάζει πόσο κομμάντο σε δικό μας νησί. Θα φτάσουμε και σε εκεί. Τι εννοείτε, το φοβάστε ότι μπορεί να γίνει και κάτι τέτοιο ακόμα? Δεν φοβάμαι τίποτα και κυρίως τον κύριο Ερντογάν. Και το λέω σαν Έλληνας αυτό. Δεν σας φοβίζει το να δούμε ξαφνικά Τούρκους πάλι σε ελληνικά νησιά? Έχω εμπιστοσύνη πλέον πολύ στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και δεν με ανησυχεί. Εντάξει, όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά δεν χρειάζεται να τα αποδείξουμε κιόλας. Δηλαδή, μπορεί να εμπλακούμε σε θερμό επεισόδιο? Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι μπορεί. Και την έχω πει και θα τη λέω. Και βλέπετε ότι κανείς πολιτικός σήμερα, όταν του κάνετε το ίδιο ερώτημα, δεν αποφεύγει να το πει. Έτσι. Δεν το αποκλείω, έχετε δίκιο. Δηλαδή, αλίμονο όμως εάν λειτουργούμε ως μωρέ παρθένοι, ως μωρές παρθένοι, για το Θεό. Δηλαδή, η άμυνα είναι για να υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία του κράτους. Με διπλωματία θα λυθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο? Χτύπα ξύλο, γιατί εγώ είμαι κατά όλων αυτών των ενδεχομένων. Με διπλωματία, δηλαδή την προηγούμενη φορά που είχαμε τα ίμια, παρενέβησαν οι Αμερικάνοι, τους ευχαρίστησε ο κύριος Σιμίτης, λύθηκε το θέμα. Όπως είδατε, δεν λύθηκε το θέμα. Γεια σου, γκρίζαρε το Αιγαίο. Έτσι. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα. Έχετε δίκιο. Ναι. Ο Τραμπ, τι θα κάνει σε τέτοια περίπτωση? Μη μας πει, κόψτε το λαιμό σας. Λοιπόν, και πείτε μου κάτι, μπορεί να γίνει πόλεμος σε δύο χώρες που είναι στο ΝΑΤΟ, σε μια χώρα που είναι μέλος της Ευρώπης? Γίνεται τέτοιο πράγμα? Ακούγεται λίγο σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Τι να σας πω, να σας απαντήσω ιησουήτικα. Πέστε μου τι γίνεται ακριβώς αυτή τη στιγμή σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης που λέγεται Κύπρος. Υπάρχουν κατοχικά στρατεύματα μιας άλλης χώρας που δεν είναι μέλος της Ευρώπης και που θέλει να γίνει μέρος της Ευρώπης? Υπάρχουν. Τι κάνουν οι άλλοι γύρω-γύρω? Ναι, αλλά ξεκινάει κάτι τέτοιο τώρα, αυτή τη χρονική στιγμή? Μα δεν θα έπρεπε να έχει τελειώσει? Καλά, εντάξει, δεν το συζητάω, θα έπρεπε. Ναι, γιατί δεν έχει τελειώσει?
Γιατί λοιπόν η Ευρώπη το ανέχεται? Μάλιστα. Γιατί δέχεται εγγυήσεις ενός κράτους το οποίο την ίδια στιγμή το κατηγορεί για έλλειψη ανθρωπίνων ελευθεριών και πολιτικών ελευθεριών? Όλα γίνονται. Η Μέση τόσο, Ανατολή και η Ανατολική Μεσόγειος... Είναι τόσο δυνατός έναντι της Ευρώπης ο Ερντογάν? Όχι, απλώς έχει κάνει μια λανθασμένη στρατηγική. Δεν θέλω να τον πω κλινική περίπτωση ευθέως και γι' αυτό προσπαθώ να εξηγήσω μια στρατηγική του. Μάλιστα. Η στρατηγική του είναι λάθος. Εκβιάζω τη Δύση ούτως ώστε η Δύση να υποκύψει και να μην μου κάνει Κουρδιστάν. Μάλιστα. Αυτό να θυμάστε πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάτζη, που ήσασταν εδώ. Θα πάμε τώρα στον Κώστα Μπάκα, στον Γρηγόρη Μπάκα. Προσέξτε, θα αλλάξουμε πλήρως θέμα. Δηλαδή, πάμε να πετάξουμε χαρταετό, παιδιά, κανονικά. Δεν παραγίνεται χαμό στην Ευρώπη. Έχουμε Χριστούγεννα, το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό. Έχουμε Χριστούγεννα και έχουμε ωραίες χριστουγεννιάτικες ρόδες. Πού είσαι, Γρηγόρη, για πες μας. Καλημέρα, καλημέρα. Βρισκόμαστε ακριβώς μπροστά στην πλατεία Συντάγματος. Όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, βλέπετε την χριστουγεννιάτικη ρόδα της οθόνης σας, η οποία θα είναι. Καλά, ε. Λονδίνο, είναι ακριβώς μπροστά, ναι, στην πλατεία Συντάγματος. London, London, hello there. Λοιπόν. Ένα και θα είναι έτοιμο Πόπι την Παρασκευή πάνω στην. Βόηθα, μη βρέξει και το αποκτήσουμε κιόλας. Θα. όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, μάλλον έχει ύψος 50 μέτρα αυτή η χριστουγεννιάτικη ρόδα, πάνω στην οποία θα υπάρχουν και 30 βαγόνια, 30 κουβούκλια κλειστού τύπου, έτσι ώστε να μην κρυώνουν όσοι θέλουν να κάνουν βόλτα πάνω στη χριστουγεννιάτικη δώρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για τον κόσμο και είναι μια καλή κίνηση, έτσι ώστε να τονωθεί και να κατέβει ο κόσμος εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Όπως μας είπαν και οι καταναλωτές, για αυτούς έχει άλλη σημασία. Δηλαδή, του στυλ ρόδα είναι και γυρίζει. Δηλαδή, θα γυρίσει λίγο και θα κινηθεί. Δεν μου λες τώρα, δεν κουνιέται. Δεν γυρίζει η ρόδα. Δεν γυρίζει, γιατί είδα σε μάλλον να δασούν, γιατί δεν ανέβηκε πάνω. Θα ήμουν ήδη πάνω στην κορυφή, αλλά είναι ακόμα στις αρχές. Λοιπόν, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Και πηγαίνουμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις. Θα σας θυμίσουμε την προσφορά μας που είναι εκπληκτική, γιατί είναι ένα καταπληκτικό τηλέφωνο της Sony που μπορείτε να γίνει σημαντικό σας. Με μια πολύ όμορφη θήκη για να το προστατεύετε και ένα ωραίο power bank, το βλέπετε ακριβώς δίπλα, για να το έχετε πάντα φορτισμένο αυτό και όποια άλλη ηλεκτρονική συσκευή έχετε. Θέλω να σας πω ότι το τηλέφωνο δεν είναι ένα απλό τηλέφωνο. Είναι το Xperia M5 της Sony με οθόνη πεντάρα, με οκταπύρινο επεξεργαστή, με τρελή μνήμη, με μπροστινή κάμερα. Δεν έχω λόγια. Επαγγελματικής απόδοσης και με την βασική του την κάμερα και με την πίσω κάμερα του επίσης τεράστια σε ανάλυση, αδιάβροχο, αντεκτικό στη σκόνη. Τι όλο θέλετε από εμάς, βρε παιδιά? Θέλετε να σας κάνουμε και μία εξήγηση για το τι εννοεί ο Σόιμπλε όταν λέει ότι αν δεν συμμαζευτείτε στην Ελλάδα μπορεί να διαλυθεί η Ευρωζώνη? Και αυτό θα σας το δώσουμε σε εξήγηση με τον κύριο Σάμετα που είναι κοντά μας αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Επίσης θα σας πούμε και κάτι άλλο. Σας βρίσκεται κανένα χιλιάρικο ποτέ σε κανένα ντουλαπάκι μέσα στο σπίτι που ανακαλύπτεται, κανένα δεκαχίλιαρο, τα παλιά, τα θυμάστε? Το 2000 τόσο είχαμε να τα δούμε. Και λες, ρε παιδί μου, δεν πρόλαβα να τα αλλάξω στην τράπεζα και μου έμεινε το δεκαχίλιαρο και το χάσα. Ξέρετε ότι η δικιά μας χώρα έχει σταματήσει την ανταλλαγή του εθνικού νομίσματος, όπως επίσης και πολλές άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Ξέρετε όμως ότι υπάρχουν αρκετές χώρες ανάμεσα στην Ευρωζώνη, ανάμεσά μας, που δεν σταματούν ποτέ την ανταλλαγή των εθνικών τους νομισμάτων και μαντέψτε ποια είναι η πρώτη, η Γερμανία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή αν ψαχτούν τα πορτοφόλια στις τσέπες και ό,τι έχει απομείνει μέσα στο σπίτι οι Γερμανοί, ακουμπάνε στο τραπέζι, σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες που κάνανε διεθνή Ινστιτούτα, γύρω στα 6,5 δισεκατομμύρια. Ενδιαφέρον ακούγεται. Μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε μια εκπληκτική προσφορά την οποία θα ήθελα πολύ να τη δείτε και να τηλεφωνήσετε για να τη διεκδικήσετε στο 14647. Είναι ένα καταπληκτικό κινητό τηλέφωνο που εκτός όλων των δυνατοτήτων που έχει, έχει καταπληκτικές φωτογραφικές μηχανές και στις δύο πλευρές του. Έχει όμως την δυνατότητα να φωτογραφίζει μέσα στο νερό και να είναι πολύ πολύ ανθεκτικό και στη σκόνη και στο νερό. Δικό σας από τη Sony το Xperia μαζί με ένα όμορφο θικάκι για να το μεταφέρετε, αυτό που βλέπετε στην οθόνη, σε γκρίζο σκούρο χρώμα, και ένα φορτιστή, ένα power bank, κινητό δηλαδή, φορτιστή μαζί σας συνεχώς πάντα στην τσάντα σας. Το 14647 με SMS και με τηλεφώνημα, καλή επιτυχία. Πριν μιλήσουμε για τα της οικονομίας και πριν δούμε
περιθώρια υπάρχουν και τι ενδεχόμενα υπάρχουν να μας τραβήξουν κανένα χάλι, να μας οδηγήσουν προς το Brexit. Θα, με τον κύριο Σάμιτα που είναι κοντά μας ενώ πριν το συζητήσουμε, θα ήθελα να πάμε λίγο στη σύνδεσή μας με την κυρία Μέρι Μπόση που μας περιμένει. Είναι καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Κύριε Μπόση, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Η 11η Σεπτεμβρίου της Ευρώπης τη χαρακτήρισαν τα διεθνή μέσα τη χθεσινή μέρα, την προχθεσινή μέρα, με την επίθεση στο Βερολίνο, στην καρδιά της Γερμανίας δηλαδή. Δεν έχει έρθει πολύ νωρίτερα η 11η Σεπτεμβρίου. Και αν έχει έρθει νωρίτερα η 11η Σεπτεμβρίου, αυτή τι ήταν, τι σηματοδοτήθηκε η προχθεσινή μέρα? Μία από τις ενέργειες που έχουν συμβεί στο παρελθόν και τις έχουμε μετρήσει κατ' επανάληψη και βεβαίως θα περιμένουμε τις επόμενες που επάλι θα γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτι βεβαίως που δείχνει ότι δεν αξιολογούμε, δεν έχουμε αξιολογήσει, τουλάχιστον για τις ευρωπαϊκές αρχές, τις πληροφορίες που είχαν, τις πληροφορίες που διαρκώς εισέρχονται σε ευρωπαϊκό έδαφος για τη δράση αυτού του είδους της βίας. Κάτι μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό, κύριε Μπόση. Μπορεί να αντιμετωπιστεί ένας αποφασισμένος άνθρωπος να τυναχτεί στον αέρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μην ανήκει καν σε μεγάλο δίκτυο, να δρά μόνος του ή μαζί με άλλους δύο-τρεις. Εντάξει, αυτού του είδους οι μοναχικότητες δεν υπάρχουν. Τα δίκτυα βεβαίως υπάρχουν. Από την άλλη, η έννοια της θυσίας που αυτοί οι άνθρωποι έχουν εγκλωβισμένη μέσα τους και την αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο, δεν γίνεται ούτε κατανοητή ούτε αντιληπτή από τις ευρωπαϊκές αρχές, που δείχνει ότι σε τελική ανάλυση ο Ευρωπαίος πολίτης, λόγω της απειλής που έχει για την προσωπική του ασφάλεια πλέον, θα αποδεχθεί όποια είδους μέτρα του επιβληθούν. Μιλάμε λοιπόν για ξανά μανά συρρήκνωση των μέτρων στο τι όνομα άλλο έχει μείνει, της ασφάλειας. Μπόση. Δηλαδή έχουμε δει ακόμη και στρατό στους δρόμους. Έχουμε αποδεχτεί όλοι να υπάρχουν κάμερες παντού. Έχουμε αποδεχτεί να γίνονται παρακολουθήσεις ακόμη και τα προσωπικά μας δεδομένα και τα κινητά μας τηλέφωνα και τις συνδιαλλαγές μας και τα πάντα όλα. Τι μένει άλλο να εκχωρηθεί από τον άνθρωπο στο όνομα της προσωπικής του ασφάλειας? Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα που μπαίνει πλέον και έχει πλέον αναδειχθεί σε πρωτεύον ζήτημα είναι ο εντοπισμός τους θήτες στο όνομα των μεταναστών και των προσφύγων. Κάτι το οποίο έχουμε δει ότι χρησιμοποιείται διαρκώς από ακραία συντηρητικές ευρωπαϊκές απόψεις, παγκόσμια, όχι μόνο η Ευρώπη. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα αρχίσει και θα ανεβαίνει επικίνδυνα πλέον. Η απειλή, η πραγματική απειλή είναι αυτή. Και όχι η ίδια η τρομοκρατία, την οποία θα μπορούσαμε να την είχαμε προλάβει προπολού. Γιατί η τρομοκρατία, όπως γνωρίζετε, δράσει στα κενά της ασφάλειας. Και η δική μας θέση ως Ελλάδα δηλαδή, σε ποιους κινδύνους μπορεί να έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας και κατά πόσο εμείς εδώ θα πρέπει να νιώθουμε ασφαλέστεροι των υπόλοιπων Ευρωπαίων? Δεν μπορούμε να αισθανόμαστε καθόλου ασφαλέστεροι. Εκ των πραγμάτων, μια και έχουμε μια πλειάδα ανθρώπων που έρχονται, δεν είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι της ίδιας κατηγορίας και της ίδιας κατάστασης, της ίδιας αντίληψης. Εκ των πραγμάτων, ήδη βιώνουμε καταστάσεις βίας. Θεωρώ ότι αυτές οι καταστάσεις σταδιακά θα αναδειχθούν ακόμα περισσότερο, μια και δεν υπάρχουν ελευθερίες έτσι ώστε τα άτομα αυτά να πάνε εκεί που θέλουν, εκεί που επιθυμούν. Δεν επιθυμούν να μείνουν στην Ελλάδα, επιθυμούν να προωθηθούν. Θα δούμε λοιπόν ότι θα έχουμε και εμείς πρόβλημα στο μέλλον. Νομίζετε ότι, αν υποθέσουμε λοιπόν, ας το πάω λίγο πιο μελλοντικά εγώ, και ας υποθέσουμε ότι φτάνουμε σε εκείνο το σημείο που ανακοινώνεται ότι έχουμε τελειώσει με το Ισλαμικό κράτος. Ότι έχει νικηθεί, ότι έχουν παρθεί τα εδάφη τα οποία ελέγχει αυτή τη στιγμή το Ισλαμικό κράτος και ότι έχουμε τελειώσει με αυτούς. Οι άνθρωποι που σήμερα παλεύουν, πολεμάνε για το Ισλαμικό κράτος, οι τζιχαντιστές, πού θα καταφύγουν στη συνέχεια? Δεν θα είναι ατομικές, μικρές ατομικές βόμβες σε όλο τον πλανήτη? Ναι, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτό που έδωσε το Ισλαμικό κράτος, ή μη κράτος τέλος πάντων, γιατί κράτος δεν είναι, αυτό που έδωσε είναι το όραμα. Ένα όραμα σε όλους αυτούς οι οποίοι επιθυμούν τη δημιουργία κράτους. Και αυτό νομίζω είναι το πλέον επικίνδυνο. Αυτό το όραμα που δεν είχε δώσει η Αλ-Κάιντα, για παράδειγμα, το έδωσε αυτή η κατάσταση. Εκ των πραγμάτων και αυτά τα άτομα, τα οποία είναι πραγματικά αποφασισμένα, είναι ζωντανές βόμβες και είναι παγκόσμια. Νομίζετε ότι υπάρχουν πολλοί στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή? Ξεπερνούν, κοιτάξτε, επειδή οι αριθμοί των Ευρωπαίων πολιτών που έχουν συσπηρωθεί γύρω από το Ισλαμικό κράτος ξεφεύγουν τους χιλιάδες πλέον, 15 έως 30, μιλάμε για τεράστιους αριθμούς, αυτοί οι άνθρωποι ή θα παραμείνουν στους χώρους αυτούς ή θα επιστρέψουν. Εάν επιστρέψουν, έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπόση, που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Κάθε φορά που μιλάμε με την κυρία Μπόση, που είναι η πλέον ειδικό στο θέμα, κάθε φορά είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι τρομερό. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε, κυρία Σάμιτα, και τα οικονομικά μας προβλήματα. Απειλεί ο Σόιμπλε με διάλυση της Ευρωζώνης, αν δεν συμμορφωθούμε με τις... αν δεν κάνουμε τα συμφωνηθέντα, τέλος πάντων. Τι εννοεί, γιατί το λέει πρώτη φορά αυτό. Είναι μια δήλωση η οποία πραγματικά χθες μας έκανε να ανησυχήσουμε. Το λέει πρώτη φορά στα πλαίσια της θέσης που προσπαθεί να περάσει στο Euro Working Group, ότι δεν είναι εύκολο να θεωρεί η ελληνική κυβέρνηση ότι μπορεί να δίνει παροχές χωρίς να ρωτάει. Οπότε για να πιέσει έρχεται και πιέζει και αγαπητούς συναδέλφους όπως ο Ολλανδός, ο Λιθουανός κτλ. Αλλά και εμάς, προκειμένου να περάσει τη θέση του και να κάνει σαφές ότι πρώτα θα με ρωτάτε και μετά θα δίνετε. Καλά, είναι η Ευρώπη, απλά... η Ευρωζώνη θα διαλυθεί αν η Ελλάδα δεν τηρεί τους κανόνες. Κοιτάξτε να δείτε, η Ευρωζώνη θα διαλυθεί από άλλους λόγους και ενδέχεται να έχουμε προβλήματα τα οποία θα ακουμπήσουν και στον πυρήνα που είναι το νόμισμα, αλλά όχι από την Ελλάδα. Η Ελλάδα πλέον δεν είναι φόβος για την Ευρώπη και έχουν ήδη προεξοφληθεί γεγονότα, καταστάσεις, έχουν θωρακιστεί χαρτοφυλάκια, δεν αποτελεί για μας παρά μόνο ο συνετισμός θέμα για τον κύριο Σόιμπλε, είναι ο οποίος στόχος, παραμένει σταθερός στη θέση του, η οποία θέση του είναι ότι ίσως η Ελλάδα θα πρέπει να πορευτεί μόνη της, να μην ταλαιπωρείται μέσα στη ζώνη του ευρώ, να το έχει πει πολλές φορές, το είπε και ο κύριος Βενιζέλος προχθές, ότι το σχέδιο του 11 και του 12 ξαναξυπνάει πάλι σήμερα, ότι παιδιά θα σας βοηθήσω, θα σας δώσω ένα επίδομα κάποια δις να πορευτείτε μόνοι σας, θα σας βοηθήσω και για τα νοσοκομεία και τα σχολεία σας, θα σας αφήσω και στα ATM ένα πενιντάρικο για μία εβδομάδα, και από εκεί και πέρα να πάτε στην δραχμή να μην ταλαιπωρήσετε. Ναι, αλλά δεν λέει, δεν μίλησε για Brexit χθες. Είπε ή η Ελλάδα θα τηρήσει τις υποσχέσεις της. Όχι, για τον Brexit το έχει εκεί, στο τραπέζι, ναι. ο αγαπημένος του όρος. Μίλησε για διάλυση της Ευρωζώνης. Ναι, θέλει να φοβήσει. Θέλει να φοβήσει και μην ξεχνάτε ότι πολλά σχέδια υπάρχουν που λένε ότι εάν φύγει κάποιος από την Ευρωζώνη, πρώτος δεν θα είναι η Ελλάδα, μπορεί να είναι και η Γερμανία. Η οποία η Γερμανία ήδη έχει plan B πάνω σε αυτή την υπόθεση και ήδη υπάρχουν σχέδια και ο κύριος Σόμπλε τα γνωρίζει πολύ καλά. Όμως δεν είναι το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή το οικονομικό όσο το μεταναστευτικό. Δηλαδή ο κύριος Σόμπλε θα πρέπει να φοβάται άλλα πράγματα και όχι την Ελλάδα. Αν μπει κανείς στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία είναι και στα ελληνικά βεβαίως, είναι στις γλώσσες όλων των χωρών μελών της Ευρωζώνης, θα δει ότι η ανταλλαγή των εθνικών νομισμάτων, υπάρχει ένα ωραίο πολύ ενδιαφέρον πινακάκι, το οποίο θα το δούμε και εμείς τώρα, θα δει ότι για πολλές χώρες η ανταλλαγή των εθνικών νομισμάτων είχε ένα όριο. Ξεκίνησε λοιπόν κάποια στιγμή με την ένταξη το 2002. Στην Ευρωζώνη την πλήρη, την ενεργοποίηση δηλαδή της Νομισματικής Ένωσης, και για την Ελλάδα έληξε, όπως βλέπουμε στο τρίτο από το τέλος, την 1η Μαρτίου του 2012 για τα χαρτονομίσματα, την 1η Μαρτίου του 2004 για τα κέρματα. Για την Ισπανία θα λήξει το 2020 και για τα κέρματα και για τα χαρτονομίσματα. Για τη Γαλλία έληξε το 12 και το 2005 για τα κέρματα. Για τη Γερμανία, για την Εσθονία, για το Βέλγιο, η ανταλλαγή των τραπεζογραμματείων είναι επαόριστο. Δεν λύγει ποτέ. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Αν μη τι άλλο. Κοιτάξτε να δείτε και επίσης, Γερμανία. Σε συνδυασμό με τη διάλυση της Ευρωζώνης, μας βάζει και στην ύποπτη σκέψη, να κάνουμε την ύποπτη σκέψη και να πούμε ότι αν διαλυθεί η Ευρωζώνη, δεν θα χρειαστεί καν η Γερμανία να αρχίσει να τυπώνει γρήγορα νομίσματα, γιατί έχει ήδη μετρήθηκαν, λέει, και έχουν 6,5 δις αποθέματα σε μάρκα. Ναι, το μάρκο είναι συλλεκτικό νόμισμα και έχει επαθυματική αξία. Οι Γερμανοί δεν είναι νοσταλγοί του εγχώριου νομίσματός τους. Όλα δηλαδή, αυτά πάντα γίνονται για και πρώτα ο κύριος Σόιμπλε. Αν τώρα όλο αυτό το ποσό που λέτε, τα 6,2 δις, θα διαιρέσετε δια του πληθυσμού των Γερμανών, που είναι 81 εκατομμύρια, χοντρικά δεν είναι πάνω από 80 ευρώ ο καθένας. Άρα δεν σώνονται με αυτό βδομάδα. Το ποσό. Για την πρώτη βδομάδα. Άρα δεν σώνονται με αυτό. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία εδώ να δούμε και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι δεν το έχουν σταματήσει. Mm-hmm.
όταν η Ιταλία, όπου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΚΟΥΤΟΥ είναι Ιταλός, mm-hmm. έχει σταματήσει. Όταν η Ισπανία σταματάει σύντομα, όλες οι χώρες έχουν σταματήσει, εκτός από τη Γερμανία και τις φιλενάδες της. Γιατί το κάνουν αυτό, λοιπόν? Και τις βαλτικές χώρες. Για τις βαλτικές χώρες ισχύει. Αυτό που λέμε χώρες δορυφόροι, έτσι έχουμε. Οι χώρες που επηρεάζει πάρα πολύ η Γερμανία. Αυτό γίνεται και για συναλλαγματικούς λόγους και για λόγους προστασίας, αλλά και για συλλεκτικούς λόγους. Το συλλεκτικό το καταλαβαίνουμε. Πάνω από 15.000 συλλέκτες, βάλτε στο μυαλό σας ότι υπάρχουν στην Ελλάδα. Σε νομίσματα στη Γερμανία ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο. Νομίσματα του Όθωνα στην Ελλάδα έχουν αξία πάνω από 300 και 400 ευρώ. Νομίσματα αντίστοιχα του γερμανικού μάρκου έχουν σημαντική αξία ακόμα και τώρα. Αυτό που θέλω να θυμάστε είναι όμως σε καμία περίπτωση αυτά τα χαρτονομίσματα δεν θα σου δώσουν ζωή σε ένα plan B σε περίπτωση που ο κύριος Σόιμπλε αποφασίσει να πορευτεί μόνος του παραπάνω από ένα μήνα. Βέβαια αυτό οι Γερμανοί το έχουν πάντα στο μυαλό τους, όπως είναι πολύ συνεπείς και σε αυτά που λέει σε εμάς. Όμως δεν πρέπει να μας φοβίζει. Και το ξαναλέω ότι ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΚΟΥΤΟΥ είναι Ιταλός, άρα θα είχε προστατεύσει την Ιταλία, τη χώρα του. Μάλιστα. Ο προηγούμενος ήταν Γάλλος. Ούτε η Ιταλία ούτε η Γαλλία είναι προστατευμένες. Να μην ανησυχούμε δηλαδή, έχουν κάβα στο εθνικό τους. Να μην ανησυχούμε από αυτό το πράγμα. Αυτό που πρέπει να ανησυχούμε είναι το τι θα γίνει με την αξιολόγηση, να είμαστε συνεπείς με αυτά που λέμε, να προχωρήσουμε, να κλείσουν τα θέματά μας και να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε οικονομικά. Γιατί το επόμενο εξάμηνο είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και έχει μέσα πολλές αναταράξεις. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σάμετα, που ήσασταν εδώ. Θα τα ξαναπούμε. Πάμε τώρα στον Άρη Λάμπο. Να σας πάμε λίγο μέχρι το Σταύρος Νιάρχος, αυτό το υπέροχο ίδρυμα που πρόσφατα μπήκε στη ζωή των Ελλήνων και των Αθηναίων βεβαίως. Θα σας ξεναγήσουμε για πρώτη φορά, θα δείτε για πρώτη φορά τη βιβλιοθήκη του ιδρύματος. Ο Άρης Λάμπος είναι εκεί και θα μας πει τι γίνεται. Τα ράφια δεν έχουν μεν βιβλία ακόμη, έχουν όμως πολύ αγάπη και πολλά μηνύματα, έτσι. Ακριβώς, έχουν πάρα πολλές ευχές από μικρά παιδιά τα οποία έχουν έρθει εδώ, τις έχουν γράψει και τις έχουν αναρτήσει, τις έχουν βάλει στα ράφια όπου θα φιλοξενήσουν τα χιλιάδες βιβλία που αναμένεται να γίνουν κατά τη διάρκεια της μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η κυρία Στεφανία Αξιδιά είναι μαζί μας για να μας πει καταρχάς, έχουμε και εκδηλώσεις που θα γίνουν στο προσεχές διάστημα. Ακριβώς, βρισκόμαστε στο νέο σπίτι της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, όπου από αύριο ξεκινάνε οι πρώτες εορταστικές εκδηλώσεις, αναγνώσεις από μεγάλους τραγουδιστές, ηθοποιούς και συγγραφείς, οι οποίοι θα ζωντανεύσουν χριστουγεννιάτικες ιστορίες από τη συλλογή της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Δώστε μας μερικά ονόματα για να πάρουμε μια ιδέα. Αύριο θα ξεκινήσουμε με τον Ακύλα Καραζήση που θα διαβάσει Ντίκενς. Θα έχουμε τη Σώτη Τριανταφύλου. Αναμένουμε επίσης τον Διονύση Σαββόπουλο, την Ελευθερία Αρβανιτάκη και επίσης μεγάλους λογοτέχνες οι οποίοι θα δώσουν το παρόν για να στηρίξουν την Εθνική Βιβλιοθήκη σε αυτό το νέο της ξεκίνημα. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο έχουν γίνει και διαδικασίες, έχουν γίνει πολλές εργασίες δηλαδή για να έρθουν όλα τα βιβλία από την Πανεπιστημίου εδώ. Δώστε μας ενδεικτικά μερικά έτσι πολύ εντυπωσιακά που μας είπατε κιόλας για τις εργασίες. Δεν πρόκειται απλά για μια μετακόμιση. Ουσιαστικά μιλάμε για την αναβάθμιση ενός σημαντικού εθνικού φορέα. Αυτή τη στιγμή, να φανταστείτε, καθαρίζονται 720.000 βιβλία ένα-ένα. Μιλάμε για ράφια τα οποία είναι 14 χιλιόμετρα. Παράλληλα, αναπτύσσονται 40 έργα που έχουν να κάνουν με τον εμπλουτισμό της συλλογής της Εθνικής Βιβλιοθήκης, την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών, την εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά και τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης της με το κοινό μέσα από δράσεις επικοινωνίας και εκπαιδευτικά προγράμματα. Όπως καταλαβαίνεις, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο σιγά σιγά το βλέπουμε να παίρνει σάρκα και οστά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε κατευθείαν στο διάλειμμά μας, αφού πρώτα σας θυμίσουμε την προσφορά της ημέρας που είναι πραγματικά εκπληκτική. Δείτε το κινητό τηλέφωνο της Sony που έχουμε να σας δώσουμε σήμερα μαζί με ένα power bank, έτσι ώστε να έχετε φορτισμένες τις ηλεκτρονικές συσκευές που έχετε πάντα στην τσάντα σας και με μια πάρα πολύ ωραία θήκη για να το μεταφέρετε με ασφάλεια μαζί σας πάντα και να μην το κρατζουνάτε. Είναι το Sony το Xperia και γίνεται δικό σας με ένα τηλεφώνημα ή ένα SMS το 14647. Τι έχει, τι χαρακτηριστικά έχει ξεχωριστά? Έχει εκπληκτικές φωτογραφικές κάμερες, εκπληκτικές και οι δύο κάμερες του δηλαδή, και αυτή αλλά και η μπροστινή είναι εκπληκτικές, πάρα πολύ υψηλής απόδοσης, σχεδόν επαγγελματικές, και έχει και τρομερή ανθεκτικότητα στο νερό, βγάζει φωτογραφίες μέσα στο νερό αλλά και στη σκόνη. Δικά σας στο 14647. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Ναι. Α, ο κύριος Σόιμπλε, μισό λεπτάκι να σας προωθήσω. Δείτε τι τηλέφωνο έχουμε σήμερα για εσάς, παιδιά. Κατευθείαν σε ανοιχτή γραμμή με τη Γερμανία. Λοιπόν, έχει εκπληκτικές κάμερες, είναι σε ωραίο λευκό χρώμα. Είναι τη Sony το Xperia, εκπληκτικό, με ανθεκτικότητα στη σκόνη και στο νερό. Τραβάει και υποβρύχιες φωτογραφίες. Δεν είναι ανακατοικό, εδρεύστε, το κάνετε γοργόνα το τηλέφωνο, αλλά το βάζετε στη θάλασσα, βγάζετε φωτογραφία και το βγάζετε στη συνέχεια. Σας δίνουμε, το έχετε στη βροχή ας πούμε, ναι, εδώ ο Κώστας μας που είναι πιο ρομαντικός από μένα, είναι, μου λέει στη βροχή. Έχουμε επίσης ένα ωραίο, και στο μπάνιο, δηλαδή σε παίρνει καλή σου τηλέφωνο, δεν το έχεις μαζί σου, φυσικά. Ή μπαίνεις να κάνεις ένα φρόλουτρο, να ηρεμήσεις λίγο. Μία selfie στο μπάνιο, σωστά. Λοιπόν, δικά σας αυτό, δικό σας επαναλαμβάνω, ένα ωραίο φορτιστή power bank, ένα power bank και μία ωραία θήκη για να το ασφαλίσετε και να το έχετε μαζί σας με κομψότητα. Προσέξτε τώρα, σας πάμε σε μία είδηση εκπληκτική. Μας έρχεται από την ελληνική αστυνομία. Στέλνουν τις ευχές τους οι αστυνομικοί, οι Έλληνες αστυνομικοί, για τα Χριστούγεννα, για τις γιορτές που έρχονται. Και ξέρετε τι κάνανε, είναι πολύ ωραίοι τύποι. Κάνανε ένα από αυτά τα challenge που τρέχουν στο διαδίκτυο, το Mankin Challenge, ή όπως αλλιώς το λένε, δεν ξέρω πώς το λένε, που κάθεσαι ακίνητος και κάνεις το άγαλμα. Για να το δούμε λίγο και με ήχο, γιατί έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Που έχουν κάνει οι αστυνομικοί μας. Είναι μια εκπληκτική δουλειά της ελληνικής αστυνομίας. Δείτε τους λίγο, σας παρακαλώ, σε ό,τι ρόλο μπορείτε να φανταστείτε, να βοηθούν οικογένειες, παιδάκια, να βοηθούν να περάσει η γιαγιούλα το δρόμο, να κόβουν καμιά κλίση, το είχε, δεν ξέρω αν το είχε, να εκπαιδεύονται, να κάνουν. Εν πάση περιπτώσει, να προσπαθούν. Αχ, στολισμένος με τα φωτάκια, τι ωραία. Να προσπαθούν να επικοινωνήσουν με το κέντρο, με τα κινητά τηλέφωνα οι άνθρωποι. Η φτώχεια, παιδιά, θέλει καλοπέραση. Καλές γιορτές, χρόνια πολλά στην ελληνική αστυνομία. Παιδιά, μπράβο σας. Ήσασταν εκπληκτικοί. Σας παραδεχόμαστε. Πώς έχουν μείνει λοιπόν για το challenge αυτό αγάλματα? Έτσι παγωτά μείναμε κι εμείς. Δεν μείναμε, δεν ευνηδιαστήκαμε. Δείτε λίγο μία εξέλιξη με τον Θάνο Θανασίου από τον ESM που μας έρχεται. Θάνο. Λοιπόν, να σας δώσουμε την είδηση πρώτα στο σύνολό της. Έγινε σήμερα το πρωί διοικητικό συμβούλιο στον ESM και συνεχίστηκε η σιωπηρή διαδικασία για την έγκριση των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την αναζιάθρωση του ελληνικού χρέους. Πάλι ένα κράτος μέλος ξέφρασε αντίρρηση και η σιωπηρή διαδικασία σταμάτησε. Ονόματα δεν λέμε, όμως, σπίτια δεν κλείνουμε, καλά, η Γερμανία. Περίμενε Πόπη. Περιμένω. Λοιπόν, στη συνέχεια εστάλει η επιστολή Τζακαλώτου. Και ως εκ τούτου, και καθώς ο πρόεδρος του Eurogroup θέλει το θέμα να λυθεί σήμερα και να ξεπαγώσουν τα μέτρα σήμερα, ενδέχεται τις επόμενες ώρες να έχουμε τηλεδιάσκεψη όχι του Euroworking Group πια, αλλά των υπουργών της Ευρωομάδας για να κλείσουν το θέμα. Οι πληροφορίες μας είναι πως το θέμα θα κλείσει το βράδυ, μετά και από την επιστολή. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η διακοπή της οποίης διαδικασίας έγινε πριν φτάσει η επιστολή Τσακαλώτου στο Λουξεμβούργο. Καταρχάς, η επιστολή Τσακαλώτου έχει φτάσει στα χέρια των αρμοδίων υπουργών. Η επιστολή Τσακαλώτου ήταν επιστολή προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει φτάσει στους δανειστές, έχει φτάσει η επιστολή τώρα, Τσακαλώτου. Ναι. Ξέρουμε τώρα, τι λέει, τι δεσμεύσεις έχει αναλάβει δηλαδή η ελληνική πλευρά. Θα σου πω αμέσως. Η επιστολή Τσακαλώτου παρέχει δεσμεύσεις ως προς τρία πράγματα. Πρώτον, ότι τα στοιχεία για τις συντάξεις είναι μόνο για το 2016. Επίσης ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται για την εκπλήρωση του δημοσιονομικού στόχου έτσι κι αλλιώς και επίσης δεσμεύεται να μην ξανακάνει μονομερείς ενέργειες. Έχει τρία στοιχεία αυτή η επιστολή, η οποία κρίνεται ικανοποιητική από όσο τη διάβασα. Θυμίζω επίσης, και δεν έχει σημασία, η επιστολή έφτασε μετά τη διακοπή της σιωπηρής διαδικασίας και θα έχουμε σήμερα, από ό,τι φαίνεται,
τηλεδιάσκεψη των υπουργών για να λύσει το θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι κοντά μας ο κύριος Ζαχαριάδης, διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και τον καλωσορίζω. Ο κύριος Βλάχος από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα και σε εσάς. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Κύριε Ζαχαριάδη, χθες ο Πρωθυπουργός δεν έλεγε ότι θα το δώσουμε το πλεόνασμα και θα το δίνουμε και κάθε χρονιά όπως εμείς θέλουμε, γιατί είμαστε χώρα ανεξάρτητη κλπ. Τώρα υπέγραψε στις απαιτήσεις των δανειστών ο κύριος Τσακαλώτος ότι δεν θα το ξανακάνει χωρίς να ρωτήσει? Όχι, δεν πρόκειται περί αυτού. Περί τι μας πρόκειται? Είχαμε μία διαδικασία πλεονάσμα του πλεονάσματος για το 2016. Αυτό δεν γνωρίζουμε αν μπορεί να επαναληφθεί και μακάρι να επαναληφθεί. Μα δεσμευτήκατε ότι και δεν το 2017 και το 2018. Λέω να έχεις πλεονάσμα του πλεονάσματος στα έσοδα. Στην περίπτωση που έχεις. Δεσμευτήκατε ότι θα ρωτάτε τους δανειστές. Ήταν λάθος που το κάνατε αυτό και βάλατε τη δοκιμασία τη σχέση? Μπορούμε, δεν βάλαμε σε καμία δοκιμασία τη σχέση. Οι αιμονικοί από το Βερολίνο δεν θέλανε να πάρουν οι πιο φτωχοί συνταξιούχοι ένα έκτακτο βοήθημα, διότι περί αυτού πρόκειται και το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Βρήκανε και τους συμμάχους τους στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο και θεωρώ την εξέλιξη θετική, καλή, και ότι αυτό το οποίο θα μείνει, το γεγονός ότι αύριο θα πιστωθούν σε 1,5 εκατομμύριο, 1 εκατομμύριο 600.000 συνταξιούχους από 300 μέχρι 850 ευρώ. Το γεγονός αυτή είναι η μεγάλη εξέλιξη, η μεγάλη εξέλιξη, κυρία Τσαπανίδου, η οποία θα στιγματίσει το Δεκέμβρη του 2016 και το οικονομικό έτος 2016, είναι ότι στο τέλος του χρόνου πολύ αδύναμοι, πολύ φτωχοί, πολύ αδικημένοι συμπολίτες μας θα πάρουν ένα έκτακτο βοήθημα. Κανένας δεν θα θυμάται σε 15 μέρες τις γκρίνιες του κυρίου Σόιμπλε, όπως δεν θυμάται τις γκρίνιες του κυρίου Σόιμπλε το Σεπτέμβρη του 2016, όταν μας είπε φέρτε μου μερικά στοιχεία για να σας ξεπαγώσω σε μια εβδομάδα το υποποσό της δόσης το οποίο έπρεπε να πάρουμε τότε. Θυμάμαι, ήμουν στην εκπομπή σας εκείνη την περίοδο και σας είχα πει ότι όλα θα προχωρήσουν κανονικά όπως και γίνεται. Είναι σημαντικό αυτό. Δείχνει ότι η ελληνική οικονομία αρχίζει να πατάει στα πόδια της και μακάρι και το 2017 και το 2018 να έχουμε αντίστοιχη επίδοση στην ελληνική οικονομία, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε κοινωνικό μέρισμα είτε σε αυτή την κοινωνική ομάδα είτε σε κάποια άλλη κοινωνική ομάδα που σωστά έχει επισημανθεί και το έχουν ανάγκη οι φτωχοί και αδύναμοι συμπολίτες. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ, να σας δώσω λίγο την εικόνα πώς έχει. Δώσατε, αύριο δίνετε τα 300 ευρώ και παραπάνω βοήθεια ή και λιγότερο βοήθεια στους συνταξιούχους. Και καλά κάνετε. Καταφέρατε, είχατε πλεόνασμα, το κάνατε. Πλην όμως, ενώ είχατε συμφωνήσει ότι το πλεόνασμα αυτό το δίνετε με τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών και τον Απρίλιο, αφού διαπιστωθεί ότι υπάρχει όντως πλεόνασμα, το 30% θα το διαθέσετε υπέρ της πατρίδας όπως θέλετε, εσείς το κάνατε νωρίτερα. Παγώσατε τα μέτρα που πήρανε οι ξένοι, που μας δώσαν οι ξένοι για τη ρύθμιση του χρέους. Αυτή τη στιγμή τους βάζετε να συνεδριάζουν εκτάκτως. Υπογράφετε χαρτί, έστειλε χαρτί ο Τσακαλώτος τους στο Euro Working Group, ότι δεν θα ξαναπάρει μονομερώς τέτοια απόφαση. Και εσείς μου λέτε ότι κάνατε καλά. Ναι, σας λέω ότι κάναμε άριστα. Καταρχήν, δεν βάλαμε εμείς τους υπουργούς οικονομικών και τους τεχνοκράτες του Euro Working Group να συνεδριάζουν. Ο κύριος Σόιμπλε τους έβαλε, που έφερε τις αντιρρήσεις. Αν όλα είχαν πάει με βάση αυτά τα οποία έλεγε ο Μοσκοβισί, που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, ή ο Γιούνκερ, που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, ή άλλοι κεντρικοί παράγοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε δεν θα είχαμε ούτε αυτή την ταλαιπωρία. Μάλιστα. Που καταλαβαίνω. Μάλιστα. Ότι οι άνθρωποι, οι υπουργοί οικονομικών, Βλάχο, είναι ταλαιπωρούνται κτλ. Αν μου επιτρέπετε ένα καταληκτικό σύντομα, σχόλιο. Κυρία Τσαπανίδου, εγώ δεν μπορώ να πάω και να πω σε ένα συνταξιούχο που παίρνει 300 και 500 ευρώ ότι αν πάρει ένα βοήθημα 500 ευρώ αυτό χαλάει τη διαπραγμάτευση. Αυτά τα λέει ο κύριος Σόιμπλε. Εμείς τηρούμε τη συμφωνία. Τηρούμε όμως και τις δεσμεύσεις μας απέναντι στον ελληνικό λαό. Που τι λένε οι δεσμεύσεις μας απέναντι στον ελληνικό λαό? Φέτος που πήραμε πάρα πολλά χρήματα από πάρα πολλούς Έλληνες πολίτες, που τους έχουμε πιέσει, που τους έχουμε δυσκολέψει, που υποφέρουν, που η αγορά είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, όταν ξεπερνάμε έναν στόχο, θα το δώσουμε πίσω. Παρακαλώ, κύριε Βλάχου. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση άνοιξε ένα θέμα από μόνη της και τώρα βεβαίως, σύμφωνα και με την τελευταία πληροφορία που μας δώσατε, τρέπεται σαν τακτον υποχώρηση.
Κατά τη γνώμη μας δεν έπρεπε να το χειριστεί έτσι. Έκανε τεράστιο λάθος και τελικά βεβαίως εμένα δεν με ενδιαφέρει η ζημιά που παθαίνει η κυβέρνηση, που όντως παθαίνει γιατί στραπατσάρεται, με ενδιαφέρει η ζημιά που παθαίνει η χώρα, η οποία πράγματι βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Διότι χάνεται πολύτιμος χρόνος. Σας θυμίζω ότι ακόμα και η δέσμευση της κυβέρνησης ήταν αρχές Δεκεμβρίου να κλείσει η αξιολόγηση και να προχωρήσουμε στα όποια μέτρα για την τακτοποίηση του χρέους, αλλά και για την ποσοτική χαλάρωση. Όλα αυτά πάνε αρκετά πίσω και βεβαίως για το περίφημο επίδομα που και εμείς το είπαμε ότι ήταν μια μονομερής ενέργεια. Σήμερα έρχεται η κυβέρνηση να το παραδεχτεί. Άρα έρχεται στα λόγια της αντιπολίτευσης, δηλαδή σε όλα όσα λέγαμε το προηγούμενο διάστημα που την έπιασε πάλι το επαναστατικό της και έβλεπε πάλι εχθρούς εντός και εκτός Ελλάδος. Γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ξεχνά ότι έχει υπογράψει μια συμφωνία. Και με βάση τη συμφωνία αυτή πρέπει να πορεύεται. Και η υπευθυνότητα που προκύπτει και από τη συμφωνία, αλλά από την εγέννη συμπεριφορά της, νομίζω ότι είναι ένας καθοριστικός παράγοντας σε αυτή τη δύσκολη ώρα. Κύριε Παπαθηστόπουλε. Αυτά έχουν ξεχαστεί. Και όσο για αυτό που είπε ο κύριος Ζαχαριάδης, ότι δώσαμε ένα επίδομα στους πιο φτωχούς. Δεν νομίζω ότι το δώσανε στους πιο φτωχούς. Το δώσανε άκρητα. Πήραν ένα μέτρο ότι όχι, χαμηλοσυνταξιούχοι. Χαμηλοσυνταξιούχοι δεν είναι και οι πιο πλούσιοι στη χώρα. Όχι, όχι. Δεν είναι κατά ανάγκη. Υπάρχουν, θέλω να πω, και άνεργοι, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες. Θέλω να πω, το δώσανε βεβαιασμένα, γρήγορα, για να προλάβουν. Άρα γιατί. Αυτό κύριε που σήμερα αναγκαστικά, άμεσα, όχι έμεσα, άμεσα, το παίρνουν πίσω και ζητάνε και συγγνώμη. Τέτοιες συμπεριφορές νομίζω βλάπτουν την αξιοπιστία της χώρας μας. Ο πατερούλης Σόιμπλε πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά που δεν κρατάει τα προσχήματα και δεν του περνάει. Έτσι απλά ελληνικά για να μιλάμε. Σας λέω μόνο ότι και ο Ντομπρόφσκης και ο Κλάους Ρέγκλιν, δικά του παιδιά και τα δύο, είπαν ότι δεν επηρεάζει σε τίποτα τη δεύτερη αξιολόγηση. Μα πάγωσαν ακούστε τα μέτρα. Λίγο, όχι, ακούστε κυρία Τσαπανίδου. Θα πάγωνε και θα ήταν ήττα της κυβέρνησης αν δεν δινόταν τελικά σε 1.600.000 συμπολίτες μας. Ακούστε με λίγο. Κύριε Παπαχριστόπουλε, δεν είναι μονομερής. Βγαίνουν οι σύμμαχοι της Ελλάδας σε εισαγωγικά και λένε ότι είναι βάρβαρο το ότι παγώνουν τα μέτρα για την Ελλάδα. Αλλά πέρασε το Σόιμπλε, τα πάγωσαν τα μέτρα. Ο Ούλριχ Γκρίλο είναι πρόεδρος των Γερμανών βιομηχάνων. Χτεσινή δήλωση έκανε και είπε ότι αν γινόταν αυτό στη Γερμανία θα είχε ξεγερθεί όλος ο κόσμος. Και είναι κατάδια και ντροπή γιατί οι Έλληνες έχουν υποφέρει. 50% των Ελλήνων, κυρία Τσαπανίδου, γιατί κάποιοι χαίρονται, γιατί ο Σόιμπλε βρυχάται και παθαίνουν κάτι. Και σας λέω, 50% των Ελλήνων αγγίζουν τα όρια της φτώχειας και δεν μιλάω για την ακραία φτώχεια. Ακούστε με λίγο, που είναι 1,5 εκατομμύριο. Το αυτονόητο έκανε η ελληνική κυβέρνηση και είναι και η υποχρέωσή της μέσα από τη σύμβαση για το 30%. Ακούστε με λίγο, μπορούσε να το διαθέσει. Δεν παραβίασε κανένα κανόνα. Απλά είναι το τελευταίο καψόνι που κάνει ο πατερούλης Σόιμπλε. Το τελευταίο, ακούστε με τι σας λέω. Σε μια διαδικασία τίποτα δεν θα συμβεί. Ούτε τσαμπουκάδι ούτε τίποτα. Η λογική να επικρατήσει, κυρία Τσαπανίδου. Η λογική, λέμε απλά ελληνικά, ότι τα ασθενέστερα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας που αγγίζουν τα όρια της φτώχειας, ιερή υποχρέωση έχει κάθε κυβέρνηση να τα βοηθήσει. Κύριε, δεν έκανε τίποτα περισσότερο, λίγο, ούτε τσαμπουκάπουλη. Σας ακούω. Είναι ωραίο να λέμε τα ίδια. Λέω την αλήθεια, κυρία Τσαπανίδου. Ακούστε με λίγα, σας παρακαλώ. Ωραίο είναι και πραγματικά. Γιατί κάποιοι έχουν επενδύσει στην καταστροφή της χώρας για να επιβιώσουν πολιτικά. Δεν μιλάω για εσάς. Σας ακούω, αλλά πρέπει να ακούσει και ο κόσμος. Ακούστε με λίγο, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Με συγχωρείτε. Μία ερώτηση θέλω να σας κάνω και θέλω μία σύντομη απάντηση. Ελπίζετε στο ότι δεν θα περάσει του Σόιμπλε και θα υποχωρήσει στην Ελλάδα. Μα δεν πέρασε, όχι θα περάσει. Δεν πέρασε. Δεν ακούτε. Αυτό είναι το τίποτα. Αυτό ήταν το piece of cake που λένε στο χωριό. Σοβαρά. Φυσικά σοβαρά. 1.600.000 πολίτες. Εγώ δεν είπα ότι είναι κανένα φοβερό βοήθημα. Θα κάνουν Χριστούγεννα και τα λεφτά θα πέσουν στην αγορά. Το σταμάτησε αυτό ο κύριο Σόιμπλε. Δεν το σταμάτησε, κυρία Τσαπανίδου. Σας ακούω. Στη συμφωνία που πάτε να πετύχετε, λέω. Ναι. Αν δεν περάσει του Σόιμπλε, θα είναι το καλό σενάριο και μπράβο σας που θα τα καταφέρετε. Θα περάσει και θα τελειώσει η ιστορία. Επειδή αυτή. Το έχουμε ξαναδεί το σενάριο και σας έχουμε δει να λέτε, να παραδέχετε. Κινδυνολογεί πολύ σκόρμα. Είχατε αυταπάτες. Δεν με ακούτε, κυρία Παπαχριστόπουλου. Πολύ προσεκτικά. Τι περιθώρια έχετε να μην έχετε αυταπάτες αυτή τη φορά και πραγματικά να πετύχετε το στόχο σας και τι εναλλακτική σε περίπτωση που θα το καταφέρετε. Οι πολλοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας έχω ξανακούσει να φωνάζετε και να λέτε δεν θα περάσει, θα βαράμε τα ταούλια. Αυτά δεν τα έχω πει εγώ ποτέ. Εμένα δεν με έχετε ακούσει ποτέ να λέω τέτοια. Γιατί είμαι η πιο παλιά καραβάνα. Σας λέω και ο Σούλτς και ο Γιούνκερ και ο Μοσκοβίση. Τρεις ευρωβουλευτές
δύο βουλευτές του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, ο ίδιος ο Ζίγμαρ Γκάμπριελ, όλη η Ιταλία, όλη η Γαλλία, όλη η Πορτογαλία είναι μαζί μας, κυρία Τσαπανίδου. Ήταν μονόπλευρη ενέργεια, μάλιστα, την οποία δεν ενημέρωσε ποτέ κανείς, ο Ντάισεμπλουμ και ο Κλάους Ντρέγκεν δεν ενημέρωσαν κανέναν. Κύριε Ζαχαριάδη, η πιθανότητα να πάμε σε μια συμφωνία με συμφέροντες όρους, για το από εδώ και στο εξής μιλάω. Ας πούμε ότι τώρα μετά τις ρύθμισης του χρέους, του παγώματος ρύθμισης του χρέους, τα ξεπερνάτε στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Ας πάρουμε το καλό σενάριο. Πόσο πιθανό είναι να πετύχουμε τους στόχους σας έτσι όπως τους θέλετε και χρονικά από εδώ και στο εξής? Δηλαδή να αποφύγουμε τις εκλογές και να πάμε και σε μια συμφωνία με τους δανειστές, να μπούμε και στην ποσοτική χαλάρωση, να τα καταφέρουμε δηλαδή ως χώρα, να μην χρειαστεί άλλο πρόγραμμα μέσα στο 18. Ποια είναι η γραμμή που δεν θέλετε να περάσετε για να την κλείσετε τη συμφωνία αυτή? Καταρχήν, χαίρομαι που αναγνωρίζουν πολλοί αναλυτές και το πολιτικό σύστημα το γεγονός ότι αυτό το οποίο έχουμε πετύχει για το χρέος είναι κάτι σημαντικό, το οποίο βοηθάει την ελληνική οικονομία ήδη από το 2017 και όχι το 2060, όποιοι μας έλεγαν κάποιοι σοφοί. Διότι αν ήταν το 2060, δεν θα είχε γίνει τόσος πάταγος και τόσος κουρνιαχτός ότι θα μας παγώσουν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Άρα κάτι αρχίζει να αλλάζει στα μεγάλα δεδομένα από το 2017. Το δεύτερον, το χρονοδιάγραμμα πρέπει να τηρηθεί και να ολοκληρωθεί μέσα στο Γενάρη. Είναι πάρα πολύ βασικό. Αλλιώς θα έχουμε καθυστέρηση και ίσως να μην κατορθώσουμε, και αυτό θα είναι αρνητικό και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα, τους στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί από το πρόγραμμα. Και εκλογές θα Άρα εσείς. Λοιπόν, εσείς όχι βέβαια, οι εκλογές κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνουν το 2019. Οτιδήποτε μέσα στο 17 και μέχρι τα μέσα του 18 όπου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα σημαίνει εκτροχιασμό του προγράμματος και θέτει σε ερωτηματικό την ελληνική προσπάθεια. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτοί που ζητούν εκλογές είναι αυτοί οι οποίοι με πλάγιο τρόπο θέτουν σε ερωτηματικό την επιτυχία του τρίτου προγράμματος. Το τρίτο πρόγραμμα, αν μου επιτρέπετε, εκτελείται κανονικά και μπορούμε να βγούμε από τα μνημόνια. Και αυτό έχει σημασία. Είπα και πριν, κυρία Τσαπανίδου, ότι η κυβέρνηση βλέπει εχθρούς εντός και εκτός Ελλάδος. Στο εσωτερικό βλέπει στην αντιπολίτευση την αμφισβήτηση της πολιτικής της και την ερμηνεύει κατ' όπως θέλει. Μα η ίδια η κυβέρνηση είναι που παραδέχεται αυτή την αποτυχία. Έτσι. Απλά την παραδέχεται με καθυστέρηση και αφού ολόκληρη η κοινωνία δέχεται τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής. Η πολιτική αυτή είναι που πρέπει να αλλάξει. Η κυβέρνηση αυτή εμείς εκτιμούμε ότι δεν μπορεί να αλλάξει πολιτική, είναι δέσμια κάποιων αποφάσεων και κάποιων στρατηγικών τις οποίες έχει χαράξει εδώ και αρκετούς μήνες. Γι' αυτό και μιλάμε και λέμε ότι οι εκλογές που πρέπει να γίνουν άμεσα θα δώσουν δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να επανακαθορίσουν το πολιτικό τοπίο και με βάση το νέο πολιτικό τοπίο που θα δημιουργηθεί θα πάρθουν οι αποφάσεις για ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Σε αυτό, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να καταθέσουν τις απόψεις τους όλοι. Η κυβέρνηση βλέπετε και σήμερα ότι δεν δέχεται να δεσμευτεί για την επιτυχία των στόχων. Απ' την άλλη μεριά, την ώρα δεν που... Δεν έχω δυνατότητα για άλλο χρόνο. Μια φράση λέω, τη φράση που τελειώνω. Απ' τη μία μεριά, ενώ ο κ. Ζαχαριάδης μας είπε κάπως αισιόδοξα τα πράγματα, απ' την άλλη μεριά βλέπετε ότι δέχονται 3,5% κοντός ψαλμός πλεόνασμα για να δούμε τι θα γίνει κατά χάρη μέσα στη διάρκεια της ημέρας, διότι είναι ανέφικτα. Σας ευχαριστώ, διότι επαναλαμβάνω ότι πήγε στο υπάρχει 3,5% πλεόνασμα μετά το 18. Η επιστολή του κ. Τσακαλώτου δέσμευσε ότι δεν θα επαναληφθεί μονομερής κίνηση τύπου δίνω βοήθημα σε συνταξιούχους κλπ. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωζώνης που αποφάσισαν να συνεδριάζουν εκτάκτως. Για 1,5 λεπτό έχετε το 1,46,47 για να διεκδικείτε το τηλέφωνο. Τα χτυπάει το τηλέφωνο αυτό, βγαίνει ο Σόιμπλε στην άλλη γραμμή. Διεκδικήστε το. Και σε διάλειμμα και πάλι κοντά σας σε λίγα λεπτά. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και ο Δημήτρης Λάι κερδίζει την προσφορά της ημέρας. Θα σας αφήσουμε τώρα και θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Προσέξτε πόσο κρίσιμο είναι το σημείο στο οποίο σας αφήνουμε. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει φτάσει στους δανειστές μας
το έγγραφο συμμόρφωσης της Ελληνικής Αρχής, που δεσμεύεται ότι δεν θα επαναλάβει την παροχή των μποναμά, δηλαδή σε συνταξιούχους ή λοιπές ομάδες του χρόνου. Δεν ξέρουμε αν έχει δεσμευτεί για επαναφορά, για επιστροφή μάλλον των χρημάτων αυτών σε περίπτωση δημοσιονομικού κενού. Ξέρουμε όμως ότι αυτή η επιστολή έχει πέσει σε τοίχο από μία τουλάχιστον χώρα και ενδέχεται να πέσει σε μεγαλύτερο τοίχο και να μιλάμε και για πρόβλημα στις σχέσεις Ελλάδας-Δανιστών, αν στο έκτακτο Eurogroup που συγκαλείται και που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσα στις επόμενες ώρες, η μία χώρα που έχει διαφωνίες και όλοι μαντεύουμε ποια είναι αυτή, μείνει σταθερή στις διαφωνίες της. Θα δούμε μέσα στις επόμενες ώρες τι πρόκειται να γίνει. Αύριο πάλι. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.